Τα βρήκατε τώρα εδώ τα δύο αριανάκια, έτσι. Ο ηχολήπτης με το ντρούλινγκ, να πούμε. Αυτό το τραγούδι το παίζανε στην Golden Gate το 1984. Όταν κάναμε χορό στο γυμνάσιο. Κάνεις λάθος. Μιλάμε κάνω λάθος, δε φίλε. Για επικό, τότε είχαν βάψει το Λευκό Πύργο. Για επικό τραγούδι μιλάμε. Protection, εντάξει. Ναι, protection. Τι, ναι. Συμβολικό είναι τίποτα, με περιμένει κάτι από εσάς τις δύο. Χριστό, Donna Summer, δεν είναι Donna Summer. Έτσι. Ε? Ναι, ναι. Τι είναι Donald. Όχι Donald, ρε. 82, 81, τέλος 83. Πάνω. Το είπε ο κύριος Ματσιούκης, 6.800, 7.000 δηλαδή ήταν. Τρέγια, προσθεούρε τρέγια. Προσθεούρε. Τρεις μέρες κατεβαίνεις από 20, τα πήγες 19, 18. Μα τα έχω χειροπιαστά. Σε μια εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα μου πεις ότι ήταν άδειο το γήπεδο, δεν ήταν κανένα. Δεν σ' άκου, χαλάρωσε να ακούσει την αλήθεια. 6.800 το λέει, εντάξει, ο ρεπόρτερ, ο έγκριτος ρεπόρτερ του Ρεακτήρια εδώ και μια 15 ετία. Ωραία, εντάξει. Έτσι. Αφαίρεσε 6.800. 7.000. 6.800 πάμε στα 7. 6.700, βάλ τα βαριά, βαριά 7 πες, ρε, ναι, φίλε. Έγινε, ρε. Έτσι, δεν είναι. 27 και κάτι. 28. 5, γιατί δεν το έστω. 27, 27 700. 7.70. Τα 70 γιατί τα τρώω. Τα 7.70 είχαν απεργία. 27 πες. Βάλε τα 7, 20. 21 ακριβώς μείον τα 6.800. Ή τόσο κάνει, ρε. Μα φίλε, δεν ήταν γεμάτη. Για, 10, σου λέει, λέει ο ρεπόρτερ του Ρακλή. Είχα 20 στην άλγεβρα. 20.980. Προχώρα. 20.980. Βγάλε το πέταλο. 20.980. Βάλε τι κενέ θέσει που ήταν. Για 9,70. Σαν αεροκατοικημένη περιοχή στην Ανταρκτική. Να πούμε, η θύρα 10. Στην Τούμπα είναι πικρή. Από την άλλη πλευρά που ήταν η κάμερα, δεν έχουμε εικόνα. Δεν έχουμε εικόνα. Ρε, για στο λαστιχένιο γήπεδο. 17.000, αυτό που είπα εγώ από την αρχή. Έχει στο λαστιχένιο γήπεδο. Το οποίο να μπαίνει και 10.000 μέσα και μα το λένε 25. Τρασφόρμε είναι. Τρασφόρμε. Δεν είναι κακό. Όχι, ότι εγώ είπα ότι είναι κακό. Λέω ότι οι ρεπόρτε του δεν είναι άσχημα. Λοιπόν, για να είμαστε αντικειμενικοί έτσι. Άντε να είναι 18.000. Εγώ σου είπα κάτι λιγότερο από 20 σου είπα. Είμαι αντικειμενικό. Μα δεν γίνεται να έχει. 19 με. Δεν είχε 20. Δεν γίνεται. Ιδίω 15 είχε ρεπόρτε. Ιδίω 22 που έγραψε ο Βαθύλακο. Ποιο? Ο Τσαλτίδη. 22. Ο Βαθύλακο. Golden. Golden Flower, πώς τον είπες. Είπε, εσύ τον είπες. Gold, ναι. Gold Flower. 22 που έγραψε, ναι, στο site. Εντάξει, είπαμε, ξέρω, ναι. Ναι, δεν υπάρχει μέτρηση, ξέρεις γιατί. Ναι. 11.600, επίσης μέτρηση από τη Super League. Ναι. 11.600. Και 7.500. Και, ποια 7.500, ρε φίλε. Και εκεί ήταν 7.000 τα διαρκεία. Τα δικά στα 21 και τα 1.000 τα τέτοια. Ένα, τα 1.000. Α, πάμε και στα τα 1.000 των ανέργων είναι μέσα. Ένα και τα 1.200 του Σοχατζόπουλου. Α, πάμε και 2.200. Στα δικά μας, Ζάχο. Θα δούμε ένα. Ναι, λέω. 11.600, έτσι. Δεν το στείλατε. 11.600. Θα σου πω και πώς έγινε. Γιατί έγινε. Δεν είπε το περιστατικό στη θύρα 1 που ανοίξαν το κεφάλι του αλουνού που πήγε να ανοίξει το πορτάκι. Αυτό το πλήξε. Πού να το είδα. Λοιπόν, ας ολοκληρώσω. 11.600. Εγώ έπνιξα. Και 7.000 στα διαρκεία. 7.500. Ναι. 7.500. Πόσο κάνει. 7 θα σου πω, όχι 7.500. 7.500 σου πω εγώ. 18.600. Άντε γεια. Πού 22. Τόσο σου είπα. Πού 22. Ότι. Δηλαδή όλο το άλλο γήπεδο ήταν ζυγκαριστό. Τώρα είχε ειδικά στο πέταλο, σου το είπε και ο Ματζιούκη. Όρθιου ορθίων είχε. Εσένα ο Ματζιούκη τι σου είπε για τη θύρα 10. Ότι ήταν αεροκατοικημένη περιοχή. Η θύρα 10 ήταν άδεια, ρε. Μπερδεύεσαι, ρε. Άδεια δεν ήταν, δεν ήταν. Όχι, ρε. Η θύρα 10 είναι το πέταλο που δεν άνοιξε, ρε. Η 13, λέω και λέω η 10. Η 13, ναι, δεν ήταν πίτα πίτα γιατί. Τρελιά. Με την Μπενφίκα που παίξατε, που ήταν γεμάτο το γήπεδο. Δεν ήταν. Ήταν γεμάτο, εγώ σου λέω. Ναι, ναι. Οι τρεις πρώτες θέσεις κάτω, τα καρεκλάκια, κάθεται κανένας. Όχι. Γιατί δεν βλέπεις, ρε φίλε, γι' αυτό. Ρε, γιατί αυτές οι τρεις θέσεις. Παίρνει ένα λουκούμι στο παιδί. Έφτασε. Άμα ένα μπισκοτολούκουμα από θέμα. Λοιπόν, οι τρεις πρώτες θέσεις που δεν καλύβονται γιατί δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις οι πρώτες θέσεις. Βάλε τις από πάνω, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Αυτοί που δεν πήγαν, πήγαιναν πάνω. Τι να κάνουμε, και στην 13 έχει όρθιους και στο πέταλο. Τι να κάνουμε τώρα. Να κάνουμε, να αλλάξουμε την πραγματικό. Βάλε το βίντεο να δεις. Μα το θέμα που λέμε δεν είναι ότι ήταν οι τρεις κάτω άδειες. Οι άλλες από πάνω μέχρι και πάνω δεν ήταν ζύγκα, ρε φίλε. Αυτό λέμε. Ωραία. Σου λέω 17 θέλεις. Πόσο θέλει, εσύ. Εγώ εκεί λέω, να, 17.000. 17. Θέλει να πάω με το δικό σου. Ναι, 17.500. Ναι. Δεν έπαιζα, πρόσεξε. Ναι. Έπαιζα, ναι, με τη Λάρισα. Εντάξει. Είναι ένα όνομα, δεν είναι από τα τελευταία, δεν είναι και από τα πρώτα, έτσι. Mm. Εμπορικό εννοώ όνομα. Έτσι, ναι. Ναι, ναι, βέβαια. Είναι, η μόνο Λάρισα που έχει τον κοντό φτάνει. Η Λάρισα είναι, εντάξει, έχει ιστορία μεγάλη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έπαιζε, αλλά... Εκεί έπαιζε και ο επιθετικό ο Νασλίδη. Ο Νασλίδης, ναι, έπαιζε εκεί πέρα. Γι' αυτό δεν το βάλατε, δεν πολύ έπαιζε. Με τη Λάρισα, δεν έπαιξε ο Νασλίδης. Άσε να πω αυτό που θέλω. Ναι, ναι. Ήτανε Κυριακή. Ένα, για τον Νουάρντα τα... ήξερες να πεις για τον Ατρόμητο. Θα για σου πω, θα σου πω. Ο Νασλίδης τον πήραμε, τον άφησαν οι ελεύθεροι. Και αυτός είναι δανεικός, μπορεί να το λάνει. Λέω. Α, καλά που μου είπες, θα στείλω και χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Θωμά από τη Λάρισα. Λάρισα, ο φίλο τον έχω στο Facebook, πολύ καλό παλικάρι και πολύ έτσι ετοιμόλογος και ατακαδόρος. Του στέλνω τα χαιρετίσματα. Ξέρεις γιατί στη Λάρισα βρίσκουν κατουρημένες τις πόρτες τους. Γιατί, τι είναι αυτό, για πες.
Το πρωί που πάνε, ρε παιδί μου, βρίσκουν τις πόρτες κατουρημένες. Ναι. Γιατί? Τίποτα. Πάει ο άλλος, χτυπάει την πόρτα. Ναι. Λέει ο άλλος μέσα, ουρίστε, ουρίστε. Ουρίστε, ουρίστε. Γιατί κατάζει ο άλλος κατουράει. Αυτό, ναι. Καλά, υπάρχει. Άχου και δεν με νοιάζει. Λοιπόν, λέω, τρέγια μου. Ναι, ζάχου. 18, 17 θέλεις, 17. Πάλι πάω καλά, μας είπες παπατρέγια. Θα σου δω παπατρέγιας, εντάξει. Ναι. Έχεις γίνει στο ίντερνετ. Ωραία, φίλε, μας βγάλα και βίντεο. Λοιπόν, 17, εγώ θα πάω στο μήν που είχε 18, 19 εγώ, λέω, ναι, και παραπάνω. Αλλά εγώ θα πάω με τη δική σου λογική, 17. Έπαιζα με τη Λάρισα που δεν είναι από τα πιο εμπορικά, δεν είναι φυσικά ούτε από τα, πια, από τα λιγότερο εμπορικά, ένα μεσαίο εμπορικού μεγέθους, ναι, όνομα. Και με ζωντανή μετάδοση τρέγια. Είχα δεκάω. Να δω εσύ με τη Λάρισα πόσο θα έχεις. Σωστό αυτό. Έτσι. Σωστό να είμαστε αυτό. Να τα λέμε. Αλλά σωστό. Το δείχνει και live. Πολύ σωστό αυτό που λες. Να πω, θα είχες δίκιο αν έλεγες, Ζάχο, δεν το δείχνει η τηλεόραση και δεν είχες τουλάχιστον 20, ας πούμε. Ναι, να αλλά πω, θα είχες δίκιο. Υπάρχει κάτι ακόμα. Ποιο είναι το κάτι ακόμα? Ότι επιστρέφεις στη μεγάλη κατηγορία. Ναι. Εκεί που κατά την άποψή σας ανήκετε. Δεν ανήκουμε δηλαδή. Έτσι λέτε εσείς. Εσύ τι λες? Οι στατιστικές που πέσατε τρεις φορές δεν είναι άλλα. Εντάξει, τι ακάμε. Λοιπόν, λοιπόν επιστρέφεις στη μεγάλη κατηγορία μετά από 4 χρόνια, μετά, ναι, από περιπέτειες, γάμα εθνικές, β' εθνικές κτλ. Έτσι είναι. Λοιπόν, λοιπόν, στη γάμα εθνικής επήρε το πρωτάθλημα ο Πανσεραϊκός. Τι να κάνουμε. Έτσι δεν είναι, μην τα ξεχνάμε αυτά, να τα αναφέρουμε. Δεν το ξεχνάμε γιατί. Μας πήρε τον Πασαρικό γιατί υπήρχαν λόγοι βέβαια. Εντάξει. Οι διαιτητές, ξέρω. Όχι, οι διαιτητές, μόνο τον Πάο καδικούνε. Ρε. Έκανε ο Πασαρικό 11. Βρήκανε και είπαν 11... Χρήστο, στη Γάμα είναι Χρήστο. Σφάγανε οι διαιτητές. Ο Πασαρικό έκανε 11 νίκες συνεχόμενες. Δεν ξέρω, δεν έχει. Πιστεύω το κάνει συνέχεια κάθε εσύ χρονιά. Εσύ έκανε ήττα στη Β' Εθνική. Έκανα, πώς μία. Ναι, μία. Είναι φυσιολογικό. Δεν έκανα 11 συνεχόμενες. Είναι φυσιολογικό. Ούτε ο Άρης δεν έκανε 11 συνεχόμενες. Τους βαθμούς κοιτά. Ούτε ο Άρης έκανε 11 συνεχόμενες. Είχα ο Πασαραϊκός. Ωραία, με διάκοψες. Επιστρέψε, ναι, σε Α' Εθνική, ναι, μετά από 4 χρόνια. Ωραία. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και παίζεις το πρώτο σου μάτσε στην πόλη σου. Και όχι στο γήπεδο μου. Εντός, δεν έχει σημασία. Ναι, ωραία. Παίζεις σε μεγαλύτερο γήπεδο. Ναι. Και επειδή φοβάσαι να μην το γεμίσεις. The Mac, ναι, σέβεσαι τους Ηρακλειδείς που σου γράψαν game, που σου γράψαν game over, ναι, μέσα στο σπίτι σου σε μία από τις χειρότερες ημέρες της ιστορίας σου. Αυτό δίκιο είσαι, αυτό συμφωνώ μαζί σου. Έτσι. Αλλά δεν είναι ένα θεματικό μου, δεν είναι θεματικό μου. Αυτό, ναι, είναι θέμα της πάει. Λες σεβόμαστε τους φιλάδους του Ηρακλή που σου ρίξαν 6 στην Ευκαρπία no mercy και σου κάνανε και φρεπλέ γιατί σου για 10. Όχι, περίμενε. Για 8. Στην Ευκαρπία, ένα δω, μην τα συνθέσεις. Έπαιζα από το 24ο λεπτό με 9 παίκτες. Με 9 έπεσα, τρέγει από το 24ο λεπτό. Αυτό δεν το γράφει. Ξεχνάς λεπτομέρεια. Δεν το, όχι. Ναι, δεν το γράφει τώρα. Όχι, το γράφει τώρα. Δηλαδή μετά 20 χρόνια θα γράφει για το χάρτινο πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Το ξέρεις. Ο ντρούλινγκ, ναι, του 2060 που θα είναι διαβασμένος, ναι, θα, και του πει ο Ματζιούρκης του 2060 σε κέρδισα Ζάχο. Ζάχο τέλος πάντων. Νίκο ντρούλινγκ 6-0. Θα πρέπει να του απαντήσει ότι. Κύριε Ματζιούρ, και έπεσε από το 24ο με 9. Τι ώρα είναι και δεν έκανε. Τι ώρα παίξατε με τη Λάρισα? Τι ώρα ήταν το μάτς? 7.30. 7.30. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Άρα 8.30 γενικτός, έτσι δεν είναι? Τι, γι' αυτό τι σημαίνει? Ναι, όχι, μου γάτσα με στέλνει μια φωτογραφία που είναι 12 το μεσημέρι, 3 ξέρω εγώ. ναι. Αυτό είναι και νωρίς, δεν, ναι, δεν το συμφέρει. Ναι, δηλαδή βλέπει αυτή τη φωτογραφία, τη λιακάδα, ίσα, και λες, γιατί ίσα, δεν είμαι στο πευκοχώρι να λιάσω την κορμάρα. Ίσα, μου. Ίσα, αυτή. Ποιο και είμαι εγώ? Ρε, άντε κάνε του Μπέκα. Του Μπέκα, εγώ? Άντε κάνε του Μπέκα. Μη είπε του Μπέκα. Του Μπέκα λες, πρόσεξε, γιατί τελευταίος που τον είπε τον Μπουκάτσα να κάνει τον Μπέκα, ξέρεις τι έγινε? Πήρε το μικρόφωνο και πήγε στην τουαλέτα. Κατάλαβες. Λοιπόν, επιστρέφεις λοιπόν, έτσι. Δηλαδή φοβάσαι ότι δεν θα γεμίσεις το καφτατζόγλιο, ναι, και λες δικαιολογία για σου λέγε αμήγιο τώρα ρε σύνη, μετά, ναι, από 4 χρόνια. Τάχα μου, κάτσε κάνω και μια συμμαχία με τον Ηρακλή. Τώρα Βοσνιάδη έχει, ναι, έτσι, πήγε και ο Μυροφορίδης. Ήτανε προηγουμένος την ώρα για μπλες, τον κύριο Ματσιού, και εδώ τα είπε όλα. Ο άνθρωπος που έχει κατακτήσει 3 φορές τίτλο, έτσι. Στη Β' Εθνική. Και ο Βοσνιάδης δεν το ξέρω αυτό. Μας το είπε ο Γιώργος. Στην ώρα για μπλε. Εγώ να σου πω, γιατί θέλω να πάρω θέση αυτό που λέω. Δεν έχω πρόβλημα. Και αποτέλεσμα. Αν ολοκληρώσει αύριο, τι θα γίνει? Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να έχει 17.000 κόσμου σε ένα γήπεδο που χωράει. Εγώ λέω αντικειμενικότατα είχε 19.000 κόσμο. Τέλος πάντων. 19 δεν είχε. 19 είχε. 17.5. Μινιμούν, αλλά τέλος πάντων, επειδή είμαι καλός άνθρωπος. Πολλά γυμνασιόπεδα είδα. Δηλαδή έκανα λίγο. Έκανε και ζουμ. Ένα ζουμ σοβαρά σήμερα. Ωραία, εγώ να πάρω θέση. Γιατί έκανα ζουμ? Γιατί είστε λίγο καθηγητέ στο Photoshop. Όχι, ποιο μίλησε για προπαγάνδα. Ναι, στο Photoshop. Από ποιοι μιλήσανε, παιδιά, για προπαγάνδα? Τώρα είστε πρωταθλητές. Ποιοι μιλήσαν? Ποιοι μιλήσαν? Για πες τι. 8 έτη φωτό. Εγώ να σου πω για αυτό. Ούτε είπες ποιοι είμαστε, πού είμαστε. Εγώ. Ναι. Εσύ. Ποιον άστονε? Μαλώνε. Μαλώνε, ρε.
Πάρα πόσο δεν μαλώνεις, να πεθάνεις με κατά. Μαλώνω ρε, μαλώνεις. Ναι, μαλώνει ρε, μαλώνεις ρε. Ναι, μαλώνω. Μάλλον σου μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Που την έσκασα, έτσι τον εξεπτέλησε. Ωραίο, ωραίο. Απάντησε τρέγια στο μήνυμα. Απάντησε στο μήνυμα τρέγια. Καταρχήν να πούμε, Πες τρόπους επικοινωνίας. Ακούτε Λίμπερο 107,3 στον FM, ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλινγκ και Τάσο Τρέγια. Με Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Συντροφιά παρέτσα θα είμαστε όπως κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα 8 με 10. Αλλά από την επόμενη εβδομάδα Δευτέρα Παρασκευή 10, 12, 3, 4, 5, 8, 10. Έτσι ακριβώς, μετά τις 10 μπουγάτσα ερχόμαστε. Ναι, κάνε χώρο, κράτα ένα τραπεζάκι 8 ατόμων γιατί θα είναι μεγάλη παρέα, να ξέρεις. Και ο κύριος Τρέγιας έχει πολλές εταιρείες επάρξεις θαυμάστριες. Ναι, αλλά ο Ζάκος. Ο Ζάκος θα φύγει με γυναικεία ύπαρξη. Εγώ μόνος μου θα φύγω. Τι τα λες αυτά τώρα. Γιατί κακό είναι. Κακό είναι. Είναι εξάλλου γνωστό ότι λατρεύει τα ξανθά πλασματάκια ο Μεσχέ Μπουγάτσας. Και εσύ. Απλά εσύ είσαι πιο συγκρατημένος, πιο σοβαρός. Πιο κυμπάρης. Εντάξει, μου αρέσουν πιο πολύ ξανθές. Δεν λέμε όσοι μελαχνές προς Θεού. Λοιπόν, ορίστε, μιλάει για προπαγάνδα, λέει 834. Ο προπαγανδιακός αθλητικός όμιλος καφετεριών. Εμένα εννοεί. Ναι. Αυτό εννοεί. Αυτό είναι το ΠΑΟΚ. Ναι, 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 ναι. Γιατί ρε 834 προπαγάνδα. Πού έχω πουλήσει. Όχι, ρε. Απάντησε το. Από κάτω απάντησε τρέχει. Το 779 λέει Ζάχο και λέει σε σένα. Ζάχο 11.671 εισιτήρια συν 7,5 διαρκεία. Τι τα πάω, φίλε, την πρώτη μέρα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, μπράβο. Ναι, παιδάκια κάτω των 5 ετών χωρίς εισιτήρια στην Τούμπα με Τρίπολη 16 με 20.000 διαρκεία. Πώ 25.000 κοντά εισιτήρια και τα φίλε. Σου λέει 16 τέτοιο και 20 τα διαρκές 36. Τι γήπεδο είναι αυτό. Τίποτα. Μπάς και κάνατε κανένα, αυτοί που καμιά έχουν, επέκταση. Αυτοί που έχουν διαρκείας ναι. Είναι πάρα πολύ εύλογο ότι μπορεί να μην πήγαν και να αγοράσετε κανένα άλλη εισιτήρια. Πώς αγοράστηκαν. Πώς αγοράστηκαν, φίλε. Όταν έχω 20.000 διαρκείας. Δεν πήγαν οι 10. Έχω, ρε, λέω. Όχι, όχι, όχι. Όταν έχω 20.000 διαρκείας και έχω γήπεδο 30.000, ναι. Σημαίνει ότι βγάζω 10.000 εισιτήρια. Όχι, δεν σημαίνει ότι βγάζω. Πώς βγάζω. Βγάζω 20 γιατί μπορεί 10 να μην έρθουν. Και λέω, ρε, φίλε, και εγώ άμα πάω δηλαδή και κάτσω στο καρεκλάκι που έχω αγοράσει και βρω και εδώ άλλο, τι θα μου πει δηλαδή. Πήρα εισιτήριο απ' έξω. Σοβαρά μιλάω. Να τα έσοδα. Τι λες, ρε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τι λες, δηλαδή, τώρα. Για προχώρα. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ναι. Τα ναι, είπαμε. Ναι, τα λύσαμε ναι, αυτά τα θέματα. Ναι. Λοιπόν, FM κενό. Το σχόλιο σας, το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 Ντροπαλούλιδες. Λίγο αργότερα θα ανοίξουμε και φυσικά και στο γραμμές. Υπάρχει. Τελικά πόσο είχατε, πώς είχατε. Κόσμο. Ναι. Σου είπα, 19, 20 μπορεί να έπιανε και εγώ. Εντάξει, δεν θα. 22, είπε ο Τσαλτίδης. Καλά. Μεγάλο, μέγα ψέμα. Τι είπε. 22. Το γράφει το. Ναι. Αν θεωρεί ότι οι όρθιοι που υπήρχαν υπερκάλυπταν το τέτοιο μπορεί. Αλλά ναι, εντάξει, ναι. Λίγο υπερβολικό το κόμμα. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, δική σα. Τουλάχιστον ο Τσαλτίδη πρόσθεσε 2% παραπάνω και δική σα. 79 δηλαδή λέει ότι πήγαν τα 7.500 διαρκεία. Όλοι πήγαν φυσικά. Όλοι πήγαν. Τώρα μα έλεγε σκάψα και τέτοιο και το προγράμμα δεν πήγαν. Λέω άλλο πήρε διαρκεία και δεν πήγε. Ναι, γιατί δηλαδή το αποκλεί να μπαίνανε 2-2 στα τουρνικέ. Όχι. Να μπαίνανε 2-2 στο τουρνικέ. Ναι. Ναι, τώρα ένα λεπτό. Μιλάμε τώρα πόσο κόσμο έχει μέσα στο γήπεδο ή με μπερδεύει. Μέσα στο γήπεδο, ρε φίλε. Μέσω... άμα μπαίνουν 2-2 στο τουρνική και 22.000. Μπορεί να πήγαν 3.000 διαρκεία. 11.600 διαρκεία. 2-2 στα τουρνική. 23.200. Λίγα υπόχρησα. Καλοκαιράκι ήταν. Λίγα είπε. Καλοκαιράκι ήταν. Έκοψε και κόσμο. Μην το αγνοείς αυτό. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, μισή ώρα γι' αυτό λέμε. Ναι, φοβήθηκες, μη γεμίσει το καφτατζόγλιο και γίνεις ρεζίλη και λες εντεμέ και σεβασμό στο λαό του Ηρακλή που σου έριξε αυτό, έξι και σε έκαψε. Δεν με αφήνεις να απαντήσω όμως. Δεν με αφήνεις γιατί εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απάντησα, κάνουμε και το διάλειμμα. Εγώ με αυτό, πρόσεξε, εγώ με αυτό διαφωνώ. Γιατί θεωρώ, εγώ δεν μπορώ να λέω άλλα παρά πέντε και άλλα και πέντε. Θεωρώ ότι αυτό είναι κανόνα ζωή για μένα. Σέβομαι αυτό που με σέβεται. Έτσι. Νομίζω κανόνα ζωή και για σένα πρέπει να είναι αυτό. Αυτός που πέρα σε σέβε... το καλαμπούρι που λέμε και θεωρώ ότι ο Ηρακλής όταν ο Άρης ήταν στη δύσκολη δεν το σεβάστηκε. Έτσι θεωρώ εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Άρα δεν μπορώ εγώ να σέβομαι κάποιον που δεν με σεβάστηκε. Αυτό βέβαια ήταν η απόφαση της διοίκησης. Δεν μπορώ εγώ να πω κάτι διαφορετικό. Σωστά μιλάς. Αλλά δεν είναι. Δεν αντέδρασε στο πιστεύω σου. Τι να κάνω, να πάω σε θύρα 10 να κάτσω. Όχι, ρε φίλε, να κάνεις ένα post ενάντια στη διοίκησή σου. Και να πεις εγώ με βρίσκεται κάτι. Καλά, το λέω δημόσια. Ναι, ρε φίλε. Στο post θα το διάβαζαν 20 άνθρωποι. Δεν το λέω δημόσια που μας ακούει. Στο post θα έμενε. Δηλαδή... τώρα μπορεί να σε ακούσουν κάποιοι, ξέρω εγώ, να το ξεχάσουν. Όχι, τα πάντα μένουν τρέγια. Ναι. Εδώ και οι εκπομπές γράφονται. Ναι, άλλο να γράφονται. Τα πάντα μένουν. Να τα ακούσουν και εμένα, άκουσε με. Και εμένα, άκουσε με. Τώρα σοβαρά. Οι απόψεις αυτές, τουλάχιστον όσοι με παρακολουθούν χρόνια,
Γιατί έχουμε κάποιους που μας ακούν, ας πούμε. Μπορεί όχι κάθε μέρα, αλλά ακούν. Οι απόψεις αυτές είναι καταγεγραμμένες χρόνια, δεν την είπα τώρα. Απλά σας βλέπω και σένα και το φίλο του άλλου του Αργιανάκη, τον Μπουγάτσα. Σας βλέπω πολύ γεσμενάκηδες, ιδίως τον Μπουγάτσα. Καλά, σου λέω ότι εγώ δεν συμφωνώ με την απόφαση της διοίκησης. Είμαι γεσμενάκηδες. Εγώ δεν συμφωνώ με την απόφαση αυτής της διοίκησης. Δεν μπορώ να σέβομαι κάποιον που δεν μας σεβάσει. Έχω θεματάκι που δεν το καίω πριν το διάλειμμα. Δεν το καίω. Ναι. Θα το συζητήσουμε. Ναι, είναι hot. Είναι hot θέμα. Για τη νέα σου μεταγραφή. Πολλά αγγλικά. Καλά, αγγλικά. Πικαντήλη. Προφήσεση κτλ. Πού σπούδασε. Η κόρη μου πήρε. Η κόρη σου πήρε για σένα, λέω. Α, πρέπει να κάνω. Δεν κάνω εκπομπή με την κόρη σου, με σένα κάνω. Πάμε κάνω. Πάμε στο πρώτο. Break, παιδιά. Ερχόμαστε. FM και NO. Σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526. Θα ανοίξουμε και γραμμούλες σύντομα, πιστεύω. Μπαίνουμε στη σελίδα του Λίμπερο στο Facebook. Εκεί που είναι η εκπομπή ανεβασμένη. Σχολιάζουμε, στέλνουμε τα μηνύματά μας ή εδώ στην SMS-χέρα μας και θα απαντηθούν όλα όπως πρέπει. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Τι είναι αυτό, εσύ, δες και θα βγούμε κανένα πρώτο ραντεβού να πω. Ναι, μπορώ να πω ότι. Ναι, πολλά υποσχόμενα. Διαφορετική. Ηχητική υπόκρουση. Ναι, τι να λίγο, πού βρισκόμαστε, ποιοι είμαστε, τρόπος επικοινωνίας εκπομπής. Λίμπερο 107,4. Radio Marmita. Έτσι, πώς το είπες. Radio Marmita. Αχ, ρε βλακοκαμπόι. Πώς το είπες. Σαπελόκι που ρέντιο, βάζεις και το ρέντιο. Ρέντιο. Ράδιο, ρε φίλε. Καλά, αγγλικά μίλησες προηγουμένως, εμείς να πούμε καμιά. Φίλε, τώρα εντάξει, εγώ αγγλικά. Εντάξει, δεν ξέρω, είμαι σκράπα στα αγγλικά. Δεν το. Εντάξει, εγώ μπορεί να μην έχω lower, αλλά τα ψηλό μιλάμε. Δηλαδή, μπορώ να έρθω σε συνεννόηση. Σόπα. Τι σόπα. Και σόπα. Με αυτό που ήρθε τώρα, τον Αλβανό, τη μεταγραφή. Μια χαρά. Να πω τρόπους επικοινωνίας δεν δίνουν. Πες και να πω. Ναι, βέβαια πες. 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287-3 οκτάρια. Ανοίγουμε γραμμές. Ανοίγουμε γραμμές. Ανοιχτές μπορείτε να παίρνετε, να ακούσουμε την άποψή σας στον αέρα. Κάτι θες να πεις, κύριε Τρέγια, εδώ τα απαντάμε όλα. Για τα μηνύματά σας, πληκτρολογείτε FM, αφήστε ένα κενό, γράψτε το σχόλιό σας και στέλνετε στο 54-526 όλοι οι τροπαλούλιδες. Τι λέει. Λέει 638 πόσοι θα είναι στο Άρης Λιβαδιά. Βγάλτε Μπουγάτσα για πρόβλεψη. Βγάλτε το φίλο στον Μπουγάτσα. Να το βγάλω. Επειδή ήμουν χθες και θα πάμε και σήμερα, ξέρεις τι είπε. Αχώ, προβλέπω sold out με Λιβαδιά. Και να σου πω, ψιλοσυμφωνώ. Αλλά εδώ. Θα γίνει, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Τώρα είναι εδώ ένα ζήτημα γιατί δεν ξέρουμε πότε θα γίνει το match. Έχει οριστεί Δευτέρα τώρα για να πούμε αυτό. Πραγματικά ξεχάσαμε να το πούμε. Δευτέρα 7 η ώρα. Ο Άρης έχει ζητήσει να γίνει Κυριακή. Και ακόμη δεν είναι. Δεν ξέρω φυσικά και πότε βγαίνει η απόφαση. Λογικά την επόμενη εβδομάδα. Ο Άρης έχει ζητήσει να γίνει Κυριακή 8 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Πώς? Κυριακή 8 νομίζω έχει ζητήσει ο Άρης. Ενώ είναι προγραμματισμένο για Δευτέρα 7 η ώρα. Εγώ, αν θέλει την άποψή μου, δεν βλέπω την ΕΡΤ να θέλει να βγάλει τον Άρη από Δευτέρα γιατί θα έχει κανένα 20% τηλεθέαση. Οπότε. Γιατί δύσκολα. Πάλι, η ΕΡΤ θα σα δείχνει φέτος, έτσι. Ναι, η ΕΡΤ μαζί. Για πες αυτό που ήθελες για τον καινούριο παίκτη. Τώρα μια φίλη εδώ της εκπομπής. Φίλη. Λέει, είμαι σίγουρη, λέει ότι ο γλυκός Drooling λέει στις τουρίστριες. Ναι. Κάτι το διαβάζω σωστά. Do you have water for a coffee? Έχεις καιρό δηλαδή για καφέ. Καιρό δεν φίλε, το water είναι καιρό σε weather. Εννοεί αγγλικά τσίπρα. Ότι τα αγγλικά μου είναι τσίπρα. Όχι, εντάξει, είναι καλύτερα. Συνεννοούμε. Α, και εγώ λέω τόσο βλάχες είναι και στην Καλαμαρία και το έχει έγραψε. Έχεις καιρό για καφέ, weather, coffee. Ναι, φίλε, εγώ ξέρω το all weather από τα λάστιχα. Ναι, και λέω, ναι, είσαι. Επειδή έχω καλό IQ, να μου, μπορεί να μην ξέρω αγγλικά. Οξφόρδη, Οξφόρδη. Οξφόρδη. Ναι, ναι, ναι. Πάμε φίλους. Ναι, τώρα μισό λεπτό. Ναι. Δεν το διαβάζω αυτό. Τι λέει. Το συμπαθώ, λέει, αν και. Αριανός. Ναι. Εντάξει. Καταλάβαμε. Να μην τσατιστείτε. Όχι, εντάξει. Τέλος πάντων. Με συμπαθεί. Πώς τώρα το καινούριο αυτό που φέρατε τον Αβάη. Μαυράει. Καλό παιχτάκι είναι, έχω έπαιξει και Bundesliga και τα λοιπά, έτσι. Βασικώς. Αλλά έχω μάθει, Εγώ άλλα έχω μάθει. Ότι κάνει πάρα πολύ το σήμα της Μεγάλης Αλβανίας. Αυτό που έκανε ο Κάτσε, λες. Αυτό που έκανε ο Κάτσε, ναι. Ωραία. Ναι. Ο Κάτσε δεν είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Ήταν. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο... Όχι, ακόμη παίκτης του ΠΑΟΚ είναι. Ιδανικό τον ίδιο στον Παθμέχο. Πώς το είναι αυτό. Ποιον. Πώς το είναι. Ο Μαυράη. Μαυράη. Ναι. Ο Κάτσε παίκτη σου είναι. Ιδανικό τον είσαι ο Παναθηναϊκός. Ναι, εντάξει, ο Κάτσε το έκανε μια φορά, τελείωσε. Αυτό το κάνει συνεχόμενα. Ναι, έτσι λέει. Έτσι λένε, δηλαδή, έτσι κάνει, είναι τα ρεπορτάζ. Δηλαδή, όπως ένα σενάριο θα κάνει το 0-2 στην Τούμπα και κάνει τέτοιο, ας πούμε. Το σήμα, λες. Όχι, μην κάνει το 1-0 με κανένα Ολυμπιακό και το κάνει σε κανένα σέρβο του Ολυμπιακού. Ωραία, πάλι εγώ δεν θα κάνει, θα του χειροκροτήσετε. Να απαντήσω, λες κάτι για να απαντήσω.
Απάντα. Το νου σας ρεμάλια. Το νου σας ρεμάλια. Το νου σας καλά ρεμάλια. Θα σου απαντήσω, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Εγώ, για αυτό σου λέω, άλλο ο Ζάχος, ο Φύλαυλος, ο Παδός, ό,τι θέλεις βάζεις, άλλο η διοίκηση. Εγώ, αν κάνει κάποιος ή ο Μπάσα ή ο, πόσο λένε, ο Μαυράη, το τέτοιο, θα φάει γερό κράξιμο από μένα. Έξω. Πάρα πολύ. Απολύεσαι. Από μένα. Και πιστεύω, διότι, άκουσε με. Ωραία. Ναι. Διότι πιστεύω μου είναι, πάλι πάμε σε ηθικές έτσι, αρχές και αξίες, ότι όταν δουλεύεις, γιατί δουλεύει ο άνθρωπος αυτός, σε μια ξένη χώρα θα σέβεσαι τη χώρα που σου δίνει και τρως. Έβγε. Και δεν θα την προσβάλλεις. Έβγε, βγάζω καπέλο. Τι βγάζεις καπέλο. Βγάζω καπέλο. Συγχαρητήρια για την άποψή σου. Το λογικό είπα. Συγχαρητήρια για την άποψή σου. Να το είπα, δω από όλου του συνοπάδου όμω αυτό. Okay, εγώ το γιατί άμα βάλει κανένα γκολ με Ολυμπιακό και πάει κάνει σε κανένα σέρβο, κανένα κουκουρούκου τη μεγάλη Αλβανία. Okay, εγώ σου λέω για μένα τώρα. Δεν άλλο ξέρω πώ θα το κράξουν. Εγώ για μένα σου λέω, φίλε. Φυσικά αυτό που είπε για να σε απαντήσω και εγώ και πάμε τι γραμμέ. Άμα θα το κάνει μέσα στην Τούμπα. Μπορεί να παίξουμε το 2025 ξανά στην Τούμπα. Κατάλαβε. Ένα μπράβο. Εσύ όταν... Το ίδιο ισχύει και για τον Κάτσε. Τώρα, επειδή τον είχα... χωρίς πλάκα, το ίδιο, εσύ το είχες κατά σοβαρά. Τον είχα κράξει και είπα ότι πρέπει αυτή την επόμενη μέρα να πελαθεί, όχι να φύγει από τον ΠΑΟΚ, να πελαθεί από τη χώρα. Ναι. Τέλος. Ωραία. Τέλειωσε. Πάμε στους φίλους. Ακροατές. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Βάλε με την κουχαλή, ρε Χριστάκη. Έχει βγει πολύ σπαστικό, ρε Τάσο. Ορίστε. Έχει βγει πολύ σπαστικό με τον Άρη. Τι εννοεί, φίλε. Ο Τζίμις. Γεια. Καταρχήν καλησπέρα, καλησπέρα Τζίμι, καλησπέρα. Νέα Υόρκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι ώρα είναι στη Νέα, τι ώρα είναι στη Νέα Υόρκη. Νάτος, μην το λες αυτό πολύ. Τι ώρα είναι... Θα σου πω... αδιάβαστο γιατί... Θα σου πω μετά και μην το λες αυτό. Τι ώρα είναι στη Νέα Υόρκη, ρε. Θα κάνει τον Ντέο τώρα. Όχι, δεν τον ξέρει τον Ντέο, όμως δεν τον ήξερε. Τι ώρα είναι στη Νέα Υόρκη, λέω. Δεν τον ήξερε. Όχι, πού να τον ξέρει τον Ντέο, ρε. Μία-δύο, ξέρω εγώ. Τι μία-δύο, εκεί δεν είσαι. Ναι. Τώρα είναι μία. Έναν Ήβιτς δεν σας δώσαμε και τον κάνετε προπονητή και μιλάτε κιόλα. Όχι μόνο έναν Ήβιτς και ένα Χαλκιά θυμάμαι. Εγώ και ένα Βιτόλο θυμάμαι και ένα Θεοδωρίδη θυμάμαι. Όλοι τον κάνετε προπονητή. Προπονητής και πήρα και τίτλο μαζί του. Πήρε και τίτλο. Βέβαια. Αυτό που δεν έχεις από το 1970. Με τίτλο να πάρει. Με το 3,5 μέτρο offside λέει αυτό. Αφού το πήρα ρε Τζίμι. Αυτό με το 3,5 μέτρο offside λέει Τζίμι. Τι θα κάνουμε. Το καθαρότερο γκολ που ποτέ που μπήκε. Καθαρό το πλέναμε Kleenex. Φυσικά υπάρχει και πέναλτι και αποβολή. Έπαγε φέρα στο κεφάλι. Έπεσε κάτω και πήρα το παιχνίδι. Ποιο είπες Τζίμι. Ποιος ρε Τζίμι. Τάσο δεν πας καλά. Τάσο δεν πας καλά. Είναι γιατρό. Γιατρός είναι ο ίδιος. Εγώ το έχω ξαναπεί. Το έχω ξαναπεί. Περίμενε. Τους διαβρέσεις με τα νέα μετά. Να έχεις διαρκείας και να κόβεις και ιστηρία. Θα αποτελάνεις. Βεβαίως. Πώς δεν είναι δυνατόν. Στην Τούμπα όλα γίνονται. Αυτό μόνο στην Τούμπα μπορεί να γίνει. Ωραία. Να σου πω τότε. Τότε πώς. Στάσου λίγο. Πάτα να φρένω. Να σ' απαντήσω. Τότε πώς το Λαμπάο Τάρης έγραφε 22.000 ενώ ήταν 7.000 στα διαρκείας και 11 τα εισιτήρια. Ε! Απάντησέ μου! Απάντησέ μου! Δηλαδή, στάσου ρε! Τι μου λες τώρα, ρε! Δηλαδή, άμα κλέψεις ένα εκατομμύριο ή μία δραχμή, κλεψιά δεν είναι, τι μου λες τώρα, αν είναι το ίδιο ή είναι διαφορετικό. Τι ανε, μπες το All About Tires και δες 22.000 έγραφε. Είπαμε, τα είπαμε αυτά. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Εγώ λέω ότι να είναι. Καλά. Θέλεις γιατρό, φίλε, ναι. Εσύ ρε φίλε δεν ξέρεις τι ώρα είναι εκεί που ζεις και μιλάς σε μένα ό,τι να είναι. 7 ώρες πίσω. Εγώ δεν ξέρω τι ώρα είναι. Αφού σε ρώτησε τι ώρα στη Νέα Υόρκη και μου λες ξέρω εγώ μία. Απλά άκου να σε κάνω. Αυτό το έλεγε. Εγώ δεν έχω θέμα με την ώρα. Δεν έχω. Ούτε με νοιάζει η ώρα. Εντάξει. Μάλιστα. Αυτό... Όχι εγώ ήθελα να δω τι ώρα νευριάζεται στην Αμερική. Γι' αυτό το ρώτησα. Πάντα νευριάζουμε άμα ακούμε βλακίες. Για την άποψή σου, εγώ έχω δεχτεί δεκάδες μηνύματα από συνοπαδούς μου που βγάζουν καπέλο και μου λένε respect. Έμαθα και το respect. Έμαθε, δε. Άλλη λέξη. Respect, ρε φίλε. Εδώ θα ακούσει αλήθεια. Αγγλικά θα ακούσει εδώ. Εδώ θα ακούσει αλήθεια, Τζίμι. Για αγγλικά προπάντων. Θα ακούσει αλήθεια, γίνεται. Πε τα, Τζίμι, συμφωνώ. Αν ανοίξει του φίλου σου του Μπαμπινιώτη, πε τα, Τζίμι. Δίπλα στην αλήθεια έχει συνώνυμο το ΠΑΟΚ. Έχει και τη φωτογραφία του Τρέγια. Στην προπαγάνδα έχει το Άρης. Έχει, να, έτσι όπως τα λέει είναι. Απ' την άλλη πλευρά. Δεν πάτε για να ψυχίατε όλοι μαζί. Πήγαμε ρε φίλε και σήκωσε τα χέρια ψηλά. Πού, okay. Την Μπεφίκα. Όχι ρε. Την Μπεφίκα. Μπεφίκα κατηγορείται για δωροδοκία.
Έτσι, ναι, για ναι, χειραγώγηση και τα λοιπά. Καλά, καλά. Γι' αυτό πήρε και το πέναλτι. Γι' αυτό πήρε. Πέρα. Τους ναι. Έτσι να πάρετε βαθμούς και πρωταθλήματα, έτσι. Έτσι μάθατε. Μια ζωή. Όχι, το τζάτσε ο Τζίμι. Να είσαι καλά, Τζίμι. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Τι το τζάτσε. Καλή νύχτα. Τζάτσε με τα εισιτήρια, το τζάτσε ο Τζίμι. Εντάξει, αυτό που ρωτά. Πριν πάμε στον επόμενο. Την πρώτη στιγμή είπα 18.000. Εντάξει, άκουσε. Αυτό που ρωτά. Ήταν ένα συγχωρημένο φίλο μα Αριανό που. Ποιο. Ο Τέο Λαχαναγορίτη που το ρωτούσε, έβγαινε ο Τζίμι ναι. Και έλεγε: Τζίμι, τι ώρα είναι στην Νέα Υόρκη. Ναι, τι ώρα είναι, κατάλαβε, γι' αυτό σου λέω. Α, δεν ήξερα. Εντάξει, δεν είναι κακό. Όχι, δεν είναι, μα δεν είναι κακό αυτό. Και, δηλαδή, το έκανε πραγματικά το ναι. Όχι αυτό που είχε απέναντι από το Χαριλάου το μαγαζί. Όχι, όχι, όχι. Που είχαμε πάει κανένα δύο φορέ. Όχι, όχι. Εκείνο είναι Θεό. Αυτό είναι Θεό. Το έδωσε το μαγαζί ο Τέο. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, 23-10-287-888 οι γραμμές είναι ανοιχτές. Οι ντροπαλούλιδες και αυτοί που κρυφακούτε, FM και ενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54. Έχω εδώ 5, ένα 6. Μήνυμα που λέει: ένα λεπτό, με συγχωρέσει λίγο ο φίλος, από μια θαυμάστρια σου εδώ, λέει: κλαίω από τα γέλια μέσα στον πόνο μου. Εδώ θέλω να γίνει σποτάκι το αγγλικό του Τρέγια. Πιο αγγλικό από όλα. Αυτό που είπε. Αυτό που διάβασα από το Weather και τα λοιπά. Ξέρεις, που είναι, η είναι, είναι αυτή που αποπήρε. Η φίλη μας η Ελένη. Όχι, όχι, όχι. Αυτή που όχι, αποπήρες. Λέω αυτό που διάβασα που έστειλε η φίλη μας η Ελένη. Η Ελένη το έστειλε. Ναι, χαιρετίσματα στην Γρηγορία. Okay. Πάμε. Okay, πάμε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα από Αθήνα. Γεια σου, το όνομά σου αν θες. Είμαι ο Τίμος και η Μαριανός. Γεια σου, Τίμο. Γεια σου, Τίμο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζάχο. Καλησπέρα, Τρέγια, Τάσο. Γεια σου. Συγκεκριμένα, Τάσο, είμαι λογικά δεν το έχει αναφέρει. Με το Στέλιο τον Παπαντονίου. Με το Στελάκι, ναι, και κομπέ. Ναι, ναι. Ναι, είμαστε συμμαθητές από παλιά. Άμα τον πει ο Τίμος ο ξάδερφος πήρε τηλέφωνο, μπορεί να ακούει και όλα τώρα. Περαστικά, αγόρι μου, άλλο κακό να μην σε βρει. Για το αυτό λες και για το Τιμαριανό. Για το και για τα δύο. Για τα δύο. Πιο πολύ για το δεύτερο. Το πρώτο το ξεχνάμε. Είσαι Αθηναίος Αριανός ή από Θεσσαλονίκη. Όχι, Θεσσαλονίκη από Καλαμαριά. Απλώς είμαι τώρα ένα χρόνο στην Αθήνα για δουλειές και τα ρέντα. Ωραία, ωραία. Να το ξεκινήσουμε λίγο από το αστείο, από το αστείο, από το μη ποδοσφαιρικό και να καταλήξουμε πάμε, στο ποδοσφαιρικό. Πάμε, ακούμε. Καταρχάς, Τρέγια, τα αγγλικά σου, να σε διορθώσω, ναι. Δεν είναι do you have weather for a coffee, ναι. Το σωστό είναι do you have weather for a brown. Είναι πιο σωστό. Ναι ρε φίλε, αυτό το έγραψε η φίλη, το έγραψε η φίλη ηρωνικά. Εγώ το έγραψα όπως, εγώ το διάβασα όπως το έστειλε η φίλη μας από την Καλαμαριά. Από την Καλαμαριά, τη μεγάλη Καλαμαριά, γιατί από εκεί είμαστε. Μιλάμε άπτε στα αγγλικά. Ναι, ναι, απλώς που... το λέω γιατί βλέπω την κατέχει στην αγγλική. Πριν 30 χρόνια σα ρίχνανε με αλεξίπτωτο εκεί πέρα, τσαμούρια στι λάσπε να μου. Τώρα μου το παίζετε νεόπλο και όλοι με το πάρκινγκ, κατάλαβε. Και με τα σκυλιά. Βγαίνετε με τα σκυλιά και με το πάρκινγκ, μου το παίζετε νεόπλο. Α τον άνθρωπο τον έπιασε. Τι να τον πιάσω, πιο παλιά και πιο καλή συνοικία είναι Νεάπολη. Τι να κάνουμε. Πιο παλιά είναι ξηροκρίνη. Εγώ πριν 30 χρόνια δεν υπήρχε ούτε θα σκέψει. Πριν 30 χρόνια ίσως η γρή κατάσταση σε κόβωσε ένα τιμό. Αφού σου λέει με το Στέλιο ήταν σου λέει. Ναι, ναι. Καλά, ο Στέλιος είναι 36. 36 είναι. Ναι, βέβαια. Όχι, αποκλείεται. Όχι, αποκλείεται. 26-27 τόσο μεγάλα. Έτσι τον κάνω. Μαθητές ήμασταν βρε τώρα από το δημοτικό, τέλος πάντων. Αυτός μας είχε παπουτσί, δεν πειράζει. Είχε μείνει ρε φίλε 10 χρόνια. Τι πράγμα. Συνεργάτη του τον έχει θάψει. Έλα πάμε ρε τιμό. Δεν τρέπεται. Τώρα για το επίσης ένα άλλο είναι το Hold Me to Hold You του Climb the Mountain. Αυτό το έχω, το έχω. Το έχει αυτό. Το έχει. Μπράβο, Τάσο. Το έχω. Μπράβο. Τώρα στα ποδοσφαιρικά, σας ακούω την εκπομπή που έχει αρχίσει. Ωραία, παιδιά, μπράβο, έτσι όμορφα, ωραία. Ό,τι μπορούμε να πρέπει. Έτσι. Μπράβο, λέω, εγώ σας χαίρομαι. Τον Τρέγια την έχω και πιο παλιά, αν και Αριανός. Το λέω και δεν ντρέπομαι. Σε καμία περίπτωση. Γιατί να ντρέπεσαι. Και σε ένα Ζάχο πιο παλιά που έκανε και σε ένα Θάβη. Να σε καλά. Τώρα για τα ποδοσφαιρικά, τώρα για τον κόσμο που είχε στο Καφτατζόγλιο, αμέσως στην εκπομπή πριν από εσάς του Γιώργου του Ματζιούκη που άκουσα μέχρι να μπείτε εσείς, είπε ο Ματζιούκης 27-770 συνολική του Καφτατζόγλιου, 6-800 αν θυμάμαι καλά το κλειστό το πέτρο που δεν είχαμε κόσμο, άρα 27-700 μείον 6-800, 21. Ακριβώς. 11.000 τα διαρκεία, 10. Δεν είχε 22 που λέει ο Τσαλτίδης. Τα ταπεινά μου μάτια 18 με 19 εκεί, που δεν είναι και καλό. Λίγο περισσότερο. Την πρώτη είπα. Μέρα αυτό είπα εγώ, 18-17,5. Παραπάνω από 19 και κάτω από 20 είπα εγώ. Ένα κάπου και 17,5 καλά είπα εγώ. 17-200. Εγώ ποτέ δεν τα πήγαινα και καλά έτσι με το μάτι. Εντάξει, άσε, εντάξει. Κάνει, να μετράω. Τσιγκλάει, τώρα, είναι... το άλλο. Για το πώς θα πάει η Αριανάρα. Γιατί είναι, είναι συγγνώμη λίγο ρε τιμού, είναι λίγα 18 θα πω εγώ. Εντάξει, τσιγκλάει, λέει ο Ζάκος. 18.000 δηλαδή είναι λίγα. Σε ξένο γήπεδο. Ηρακλειδής, πάντα πλάκα σου λέει αυτό το Καφτατζόγλιο. Είχαμε το δούμε τόσο γεμάτο από τότε που βάζουν λευκό πύργο. Κοίτα, ο καλός και ο κακός αστυνομικός έγινε ο Τρέγιας. Τι να κάνω, γιατί ψέματα λέω, ρε φίλε.
Τελευταία έχει γεμίσει το Καφτατζόγλου με φίλους του Ηρακλή. Να σε κάψω για ένα Ηρακλή. Νομίζω σε ένα Ηρακλή Άρη. Ήταν στην αυλαία του Big Slack. Ναι, ήταν καμιά 12.000 είχαν γεμίσει. Αν δύο ματζούκι από μέσα τη αργή ροπαλιέ. Ναι, κάηκε. Τέλο πάντων. Έλα, πάμε, συνέχισε. Τώρα για τα αγωνιστικά, πάμε, ναι. Τάσο, εντάξει, και εμένα μου αρέσει η ομάδα που βλέπω. Επειδή ήμουν και φαντάρο και παλιά, ναι, στη γάμα εθνική πήγα να την έβλεπα εκεί ψηλά στον Εύρο, σε κάτι σουφλιά, σε κάτι καβάλε. Τέλο πάντων, για φέτο να τα απολαύσουμε. Όμορφη, ωραία, μπαλίτσα να παίξει η ομάδα. Αλλά να μην ξεχνάμε, γιατί εγώ προσωπικά δεν ξεχνάω. Τα έχω στο μυαλό μου. Μπορεί να λέω χαζομάρες, μπορεί να βγει και σε αλήθεια. Γιατί έχουμε και κάτι χρωστούμενα. Δηλαδή, προς πολλούς έχουμε ένα 0-1. Όχι, ναι, ας πούμε, εγώ θυμάμαι τώρα έτσι ένα 0-1 στην Ατρόμητο, εδώ κοντά που μένω κιόλας εδώ στην περιοχή στο Περιστέρι. Ένα 0-1 με το σούτ του Τάτου έξω από την περιοχή που άνοιξε η άμυνα στα Γαρίφαλο. Τότε που παίζαμε με 10 είναι, αν θυμάσαι το μάτς. Ακριβώς, ακριβώς. Που έκλαιγε ο Αγκάμφη είχε πάρει την κόκκινη. Κόκκινη πήρε στο 10ο λεπτό, 12ο εκεί. Ναι, που έκλαιγε ο Παπαζαχαρίας και άνοιξε εκεί στα Γαρίφαλο η άμυνα, πάπ 0-1. Τιμό, τρέξτο, έχει τρεις γραμμές. Έγινε, όχι, okay, και ένα αυτό. Εντάξει, μια καλή εκπομπή, μην καθυστερώσω, ωραία, μα καθυστερήσα. Είσαι ωραίος. Καλή εκπομπή, να όμορφα, καλά, καλά, καλά να, με περνάτε. Να σε ακούμε, έτσι. Γραμμάτια υπάρχουν πολλά, Τίμο. Το πρώτο ένα μικρό γραμματιάκι, πολύ μικρό, την πρώτη αγωνιστική εξοφλήθηκε. Με μικρό, έτσι. Ποιο πατάω για το κάνω τη γραφή. Λέω τώρα, ρε, δεν είναι. Κόπι λέει, και που λέει κόπι. Κόπι δεν λέει, α, κόπι λίγκλι. Κόπι λίγκλι. Καλή εκπομπή, παιδιά, κλείνω. Να σε καλά. Το ξέρα, ο Λόου Έρμερ με ζήτησε τέτοιο. Κόπι. Πάμε στον επόμενο. Πάρ τον επόμενο. Καλησπέρα, φίλε. Μπορεί να και φίλε, παιδιά. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου. Γεια σου, καλησπέρα. Υποθέτω ότι εγώ μιλάω, έτσι. Εσύ, φίλε μου, είσαι εσύ. Σ' ακούμε. Λοιπόν, καλησπέρα, Τάσα, από Σουηδία, Γιώργος. Γεια σου, ρε Γιώργη. Γεια σου, γορίνα μου, τι κάνεις. Μια χαρά, μια χαρά. Από λοιπόν, μια διευκρίνηση αυτό που αναφέρατε για τα εισιτήρια που κόβονται και τα διαρκές κτλ. Ναι. Από όσο είμαι σε θέση να ξέρω, γιατί είχα ασχοληθεί με Β' Γ' Εθνική διοικητικά, τι ίσχυε στη Football League, Football League 2. Σε υποχρέωναν στην αρχή να δηλώνεις όσα διαρκεία είχες και σε κάθε παιχνίδι, όταν γινόταν η ακαθάριση στο τέλος του παιχνιδιού, έπρεπε αυτά εδώ πέρα να τα δηλώνεις σαν εισιτήρια. Για Ελλάδα μιλάς τώρα, μπερδεύτηκα, ή Σουηδία. Για Ελλάδα, καθαρά για Ελλάδα μιλάω. Ωραία, ωραία. Έτσι, δηλαδή. Επίσης με τη λογική σου, Ζάχο, να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Προσθέσατε τα εισιτήρια σε τα διαρκείας, έτσι, και βγάλατε το μέσο. Θέλω το πόσο σύνολο περίπου είχε στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ στην πρώτη αγωνιστική πόσα εισιτήρια είχαν δηλωθεί επίσημα στη Super League? Δεν ξέρω, αυτό το 16.500. Δηλαδή συν τα διαρκείας τάσου πηγαίναμε στα 36. Αυτό λέω. Συν τα διαρκείας πηγαίνει στα 37. Την ίδια λογική. Συν τα διαρκείας πηγαίνει στα 37. Αυτό λέω. Πώς γίνεται αυτό? Άρα είχαμε 37.000 εμείς. Δεν είχατε, αυτό λέω. Πώς γίνεται να γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν είχατε φυσικά 37. Το γήπεδο χωράει της Τούμπας 28. Πώς χωράει, ρε? 28.200. 28.800. Με την ίδια λογική, Ζάχο, είναι άκυρος και ο συλλογισμός ότι προσθέτουμε και βγάζουμε το συνολικό. Όχι, όχι, άκουσε με λίγο να σου πω. Λέω εγώ ότι μπήκα εγώ την Κυριακή στο Καφτατζόγλιο, έδειξα το διαρκείας, δεν μου κόπηκε κανένα εισιτήριο. Καταλαβες. Όχι, όχι, δεν τα κόβουν εκείνη τη στιγμή. Ναι. Όλα τα διαρκείας. Μπορεί κάποια διαρκείας να μην έρθουν στο τέλος. Ωραία, άρα λες εσύ. Ωραία. Εντάξει, άρα λες δηλαδή ότι την Κυριακή στο Καφτατζόγλιο είχε 11.600, αυτό μου λες. Όχι, όχι, 17. Εγώ με τα νούμερα που δίνει η Super League δεν λέω κάτι. Εντάξει, δηλαδή, τα νούμερα που δίνει η Super League θεωρώ ότι αυτά είναι τα σωστά. Δεν ξέρω εγώ τώρα πραγματικά τώρα τι γίνεται. Εντάξει, τελείωσε τώρα. Να σου πω τώρα κάτι, Γιώργο, άκου λίγο τώρα. Εντάξει, να το ρίξουμε το θέμα. Εντάξει, είχε 18.000 σίγουρα. Εγώ αυτό που κρατάω είναι γιατί σε μία ομάδα που τους έγραψε game over, που τους έριξε 6. Το απάντησα, δεν θέλω. Ο πρόεδρός τους λέει σεβασμό προς τους φιλάθλους. Και αυτό δεν άρεσε πολλούς Αργιανούς, έχω μάθει εγώ. Αυτό λογικό, θα βλέπαμε αν ήταν ανοιχτή και εκείνη η θηρά, θα γέμιζε ο Καφτατζόγλιο. Σωστά. Γιατί το έκανε αυτό το πράγμα? Εγώ σε αυτό στέκομαι. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τίποτα από μένα, γι' αυτό πήρα και να σε ευχηθώ, παιδιά, καλές εκπομπές. Να σε καλά. Και θα σας ακούμε όλο το χειμώνα. Να σε καλά. Έγινε, Τάσαρε, ελπίζω να τα πούμε Λονδίνο. Κάτι θα κάνουμε. Έγινε, αδερφέ. Λοιπόν, καλό σας βράδυ, παιδιά. Να σε καλά, καλώς βράδυ και εσένα. Στον επόμενο. Ο Γιώργος είναι από το σύνδεσμο Φιλοπάκου στο Χόλμς, να ξέρεις. Στο Χόλμς. Σουηδία θα ήθελα να πάω. Ήταν εδώ το παλικάρι. Είναι τα παιδιά μου πάνω. Σουηδία. Δηλαδή είναι μια χώρα που θα ήθελα να επισκεφτώ κάποτε. Θα σε πάρω, θα πάμε παρέα. Σουηδία. Ναι, ρε, μη μας σας. Πάμε στον επόμενο. Στον επόμενο, φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Γιώργος Χανιώτη. Γεια σου, ρε Γιώργη. Τα σου λέει. Ασπρόμαυρη Χανιώτη. Τι προσπαθείς να τους πεις? Εντάξει, είχαν 18, είχαν 20. Εντάξει, αυτή είναι. Συζήτηση κάνουμε. Δεν έχουμε τέτοια. Όχι, ρε αδελφέ. Εντάξει, δηλαδή τι συζήτηση τώρα να πούμε? Τα αυτονόητα αν δεν στάσουν να πούμε.
Δηλαδή όπως είπε και ο προηγούμενος τα λοιπά, δηλαδή εμείς αν το πάρουμε αθροιστικά πάνω να είχαμε 37.000 υποτεγόνες. Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να συγκρίνουμε τώρα κόσμο, είναι γνωστό τώρα. Εντάξει. Εννοείται. Δεν είναι υπεροψία αυτό που λέω, έτσι, προς Θεού. Δηλαδή τι, αν πούμε τώρα ότι ο Άρης είναι πιο πολύ κόσμο τον ΠΑΟΚ, θα μας πάρουν τα γιαούρτια. Ναι. Τραθούμε. Καλές εκπομπές να έχετε παλικάρια. Να σε καλά, να σε καλά. Έτσι. Και ένα βραδάκι να μαζέψει και τον άλλο τον άλλο τον παλίκαρο. Εντάξει, Αριανός, άλλο τον Γουστάρο, μου άρεσε, είναι ωραίο. Το Στόγιαν. Θα έρθει την επόμενη εβδομάδα. Τώρα θα πάμε στο μαγαζί του. Πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα τον φέρουμε. Καλά, μην το πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σου, Γιώργο. Ο Γιώργος είπε, λοιπόν, εγώ επειδή εντάξει, δεν θέλω να λέω, ποτέ δεν είπα ότι ο Άρης έχει περισσότερο κόσμο από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Άρης έχει λίγο κόσμο, προς Θεού, έτσι. Όχι, όχι. Εντάξει, καμία, όχι. Και σε άλλες κατηγορίες. Ναι. Να μην λέμε. Ρίξατε και κάνατε και δείξατε, έτσι. Μην τρελαθούμε. Έχει και 25.000 κατεβάζατε έτσι, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έτσι. Και τώρα πέραν της πλάκας και ένας κόσμος που μπορεί να κάνετε πλάκα και καλά κάνετε, γιατί εμείς το ίδιο θα κάναμε. Που έχει να δει χαρά 48 χρόνια, έτσι. Εντάξει. Δεν είναι λίγο. Ναι. Για πρόσεξε, δεν είναι λίγο για την ελληνική κουλτούρα και νοοτροπία. Για τους Άγγλους, άμα ήταν στην Αγγλία, μπορεί να μην έτρεχε τίποτα. Όπως εδώ και εγώ, εδώ είναι μεγάλο όπως πράγμα. Όπως εγώ, αν βγάλω τα κύπελα έξω, έχω να δω 33 χρόνια και πρωτάθλημα. Εμείς δεν έχουμε δει κύπελο, ρε φίλε. Τι να σου πω τώρα. Να. Άρα είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Να μαζεύεις τόσο κόσμο ενώ δεν έχεις δει χαρά. Πάμε στον επόμενο και τελευταίο πριν το break. Πάλι πήγαμε break. Καλησπέρα, φίλε. Το όνομά σου, αν θέλεις. Γιώργος από Κιτρινό Μαύρη κάτω Τούμπα ή αλλιώς και Άνω Χαριλάου. Άνω Χαριλάου, καλά το είπες. Σωστότατος. Καλησπέρα, Γιώργο. Λοιπόν, Τρέγια, θες συνεχώς να μειώνεις το λαό του Άρη, δε φίλε. Γιατί έτσι. Γιατί ρε αγόρι μου, πού τι είπα, κανένα ψέμα. Δηλαδή, κάτσε λίγο για να καταλάβω. Πρόσεξε, κατάφερε να σε βγάλει όμως, είδες. Πώς? Κατάφερε λέω να σε τσατσίσει για να σε βγάλει στο τηλέφωνο, είδες. Ναι, άκου λίγο. Ναι. Είναι γραμμένα από τη Super League 11.500-12.000 εισιτήρια, σωστά. 11.600. 11.600, εσύ πριν είπες 11, εγώ λέω 12. 11.600 είπα. Ναι, πριν είπες 11, εντάξει. 11.600 είπα, ο Ζάχος εδώ είναι. Εδώ μου λέει και προχθές το είπα και δεν προχθές το είπα. 11.600. Πάντων, 11.500 σου λέω και 7.500 τα διαρκές, πόσο μας κάνει. Γιατί εσύ έχεις αποδείξει ότι πήγαν όλα τα διαρκείας. Εδώ, είδα, μου στέλνουν τώρα. Τα διαρκείας λέει του Άρη δεν χτυπάνε στο σύστημα Καφτατζογλίου. Διαρκείας παίρνεις για αυτό το πράγμα, για να πας στο γήπεδο. Ναι, ρε Καρτάση, άλλο σου λέω εγώ όμως. Ναι, ωραία, αυτό σημαίνει, Ζάχο. Mm. Εσύ είσαι σίγουρος. Οι όσοι το λένε ότι πήγαν τα διαρκείας όλα. Τα παιδιά που παίρνουν χωρίς εισιτήριο τα βάζεις. Α, μπήκαν και παιδιά χωρίς εισιτήριο. Φυσικά, κάτω από κάποια ηλικία δεν κόβουν εισιτήριο. Ωραία. Πόσο θες, ρε Γιώργο, να πούμε ότι ήταν? Εγώ θέλω να μου πεις πόσο χωράει η θύρα 10 και να σου πω μετά. 6.800 σου είπα. Ωραία. Το Καφτατζόγλου χωράει 28. 27.700 είπα, Ματσιούκη. Βγάλε τη 10, 20.000 μένουν. 27.500 βγάλε 6.5 της θύρας 10. 21. Είναι 21. 21 είναι. Ήταν σχεδόν γεμάτο, ρε φίλε. Δηλαδή, γιατί λες 17, δεν καταλαβαίνω. Για να σε κάνω να σε τσατίσει να βγεις. Εγώ είπα 17,5 με 18. Αυτή είναι, ρε φίλε, η εκτίμησή μου. Τι να κάνουμε. Ναι, γιατί και ο ρεπόρτερ. Ήταν σχεδόν γεμάτο. Κάκου λίγο. Εγώ... Τα λίγα κενά που λέτε ναι. Κάτω-κάτω, τα υπερκάλυπταν τα πέτρα. Οι όρθιοι. Και οι όρθιοι. Και οι όρθιοι. Ναι. Είμαι πάνω πάνω στον όρθιο και οι όρθιοι πάνω. Δεν μου λες, Γιώργο. Πώς ήταν 17. Σου άρεσε η ανακοίνωση του Καρυπίδη. Που είπε ότι σεβόμαστε Παπαμπρίζα. Τη θύρα 10 και δεν θα καλύψουμε εκείνη την κερκίδα. Try again, πατέρα. Όχι, εγώ ήθελα όλο το γήπεδο. Άνα, μπράβο ρε φίλε, αυτό να λες, κάτσε τι λέω εγώ τώρα. Αυτό να λες. Σε αυτό έχεις δίκιο. Αυτό να λες. Πώς για. Εμείς είπαμε... Δηλαδή να σου πω κάτι ρε Γιώργο, άμα θα πω εγώ τώρα... Εσύ περίμενε λίγο. Άμα θα πω εγώ τώρα, με συγχωρείς, άμα θα πω εγώ τώρα τη δήλωση του Προέδρου σου που λέει από μικρό παιδί Ολυμπιακός, θα σημαίνει ότι θέλω να μειώσω τον κόσμο του Άρη, ενώ το έχει δηλώσει ο ίδιος ο Πρόεδρος. Μην πας άλλο. Συγγνώμη τώρα ρε φίλε, δεν το έχει δηλώσει. Δεν έχει ακουστεί τίποτα που ήσασταν... 50 άτομα με στη Λισαβόνα στην Μενθήκα. Άλλο σου λέω άλλο. Όμως, δε. Φίλε, άλλο που λες εσύ. Έδειξε φωτογραφία που ήσασταν 200 άτομα. Αυτά δεν τα λέει κανείς. Καταρχήν για να γνωρίζεις, όλα τα εισιτήρια στην Πορτογαλία και ιδίως στη Μπενφίκα είναι υπερκαλυμμένα από διαρκείας. Κατάλαβες.
Ναι. Αλλά πόσα εισιτήρια δικαιούσαν για την Πορτογαλία? Το 5% κανονικά δικαιούσε. Και σου λέει ότι ήσουν 58 άτομα, σου λέει. Ναι. Ωραία, εσύ τι πιστεύει? Έδειξε φωτογραφία 300 άτομα, αυτό δεν το λέει. Θα τα ανεβάζει, αυτό θα ανεβάζει. Μα λένε ότι έχει 17. Ρε φίλε, μέσα Αυγούστου ο κόσμος είναι διακοπές και άλλος έπρεπε να δώσει 1000 ευρώ για να πάει Πορτογαλία. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Δηλαδή εμείς δεν πάμε διακοπές που ήμασταν 20.000 Καφτατζόγλιο. Εσύ τώρα ίδιο είναι να πας στο Καφτατζόγλιο από το Χαριλάο και ίδια να πας με τη Λισαβόνα, με τρελάνεις. Έλα ρε φίλε, εντάξει τώρα. Όχι να τα λέμε σωστά. Ναι, ξανά. Ένα μάτς πριν το σωστά. Όχι να τα λέμε σωστά. 300 άτομα τώρα, εντάξει. Έγινε ρε Γιώργη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, γεια σου, καλή αρχή. Γεια σου Γιώργη, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε να κάνουμε ζαχούλι το πάμε, break. Πάμε λοιπόν, στο δεύτερο διάλειμμα. Κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα της εκπομπής. Επανερχόμαστε, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, το 2310-287 και 38 ράκια. FM κενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526 ή ντροπαλούλιδες και αυτοί που κρυφακούν. Γιατί είσαστε πολλοί. Διάλειμμα. Ένας χαμός αναμένεται να γίνει. Στο καλύτερο έκοψε το τραγούδι, Τρέγια. Εντάξει, φίλε. Τι, στη μύτη ολοκλήρωση. Τα αγγλικά σου πάντως. Τα αγγλικά σου έχουν κάνει θράψη, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, φίλε, εγώ το δήλωσα. Με σκράπα στα αγγλικά. Θα πέσει πολύ γέλιο. Δηλαδή, αν επιχειρώ να λέω αγγλικά, θα έχει το γέλιο της αρκούδας μου. Εντάξει, εκεί που δεν δηλαδή, μασάω. Και τις φίλες μας Ελένη, το weather. Το weather το πιάσα όμως, φίλε, ότι είναι ειρωνικό. Ναι. Έτσι δεν είναι. Εντάξει. Το πιάσα. Είναι δεκαετίας 80. Αυτό δεν το πιάσα λόγω γνώσεως. Καμάκι δεκαετίας 80. Λόγω IQ, να μου ξέρει. Σε τουρίστρια, με δεκαετία 80, κάτι τέτοια. Κάπως έτσι. Κάτι τέτοια στενότητα. Ναι, όχι. Εγώ το έκανα συνειρμό με το all weather, φίλε, για τα λάστιχα που λέει. Σωστός, τεσσάρων εποχών. Σωστός. Λοιπόν, πάμε στους φίλους να πούμε ότι το 2310-287-888 είναι ανοιχτό, όπως και το 6945-287-38. Έτσι ακριβώς. Τα μηνυματάκια, κύριε Τρέγια μας. Είπαμε, ντροπαλούλιδες, FM κενό, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Εδώ 26. Ο φίλος ο Μιγγέλ μου γράφει, έτσι όπως θα λες, είναι ζάχο. Η ΕΡΤ δεν είναι κορόιδο να μεταθέσει Άρη την Κυριακή. Βολεύεται με την αθλητική Κυριακή, ενώ Δευτέρα δεν έχει τίποτα το βράδυ. Οπότε η τηλεθέαση είναι δεδομένη και ο Άρης με το θέμα που έδειξε τις δύο πρώτες αγωνιστικές, νομίζω θα κάνει και έναν ουδέτερο να τον δει. Έτσι είναι. Mm-hmm. Έτσι λόγω. Εντάξει, πάντως οπότε με την δεν βλέπω να το αλλάζουν. Μακάρι. Με την ΕΡΤ έχετε καλές σχέσεις, βλέπω. Ναι. Γενικά με την κρατική τηλεόραση. Και εσείς με την Νόβα, με την ΕΡΤΡΙΑ και τα λέει. Η Νόβα, ρε φίλε, εντάξει, πάει σε. Σε δίνει προσφορές σε εμπορικούς λόγους. Σε αυτούς που φέρουν. Ας πληρώσει αυτά που χρωστάει πρώτα η Νόβα. Ας πληρώσει αυτά που χρωστάει στις τράπεζες, να μην γίνονται τίποτα ανακεφαλαιώσεις και τις πληρώνω εγώ. Ας τα πληρώσει αυτά η Νόβα πρώτα. Χρωστάει η Τζούλια. Με τέτοια παρουσία. Τζούλια Νόβα. Άσε. Κάτι έμαθα ότι φεύγει από τον τροχό της τύχης φέτος. Έτσι έμαθα ότι. Αφού ξεκίνησε, την έχει. Ξεκίνησε το εγώ στη γη. Βέβαια. Με εμά ξεκίνησε το μηνό. Ναι, μήπως έκανες αίτηση να παίξεις. Δηλαδή, άμα πάω εκεί μόνο για την Τζούλια. Τζουλάρα. Ναι. Και εγώ είμαι φαν από την αλήθεια. Τάσο. Εντάξει, κοπέλα είναι. Αλλά εντάξει, δεν έχω 2, 3, 4, 5, 20, 30, 45 εκατομμύρια ευρώ για να την έχω. Άμα είχες καμιά 50, είχες ελπίδες. Ναι, είχα κάποιες ελπίδες. Έχεις πάρα πολλές ελπίδες. Ναι. Να ξέρεις. Θα ήμουν πολύ όμορφος τότε. Πάμε στους ακροατές. Ναι. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Καλησπέρα, εσύ φίλε. Ωραία. Θοδωρής. Θοδωρής λέγομαι. Και από Αθήνα παίρνω. Θοδωρής. Γεια σου Θοδωρή. Ναι, Θοδωρής. Γεια σου Θοδωρή. Ολυμπιακός είμαι. Καλά ξηγές. Θέλω να κάνω μερικές προβλέψεις για το φετινό. Ναι. Βασικά με βάση την εικόνα αυτό που έχω δει εγώ από όλες τις ομάδες. Καταρχάς μη μαλώνετε και μην κοντράρεστε για τα εισιτήρια. Ναι. Εντάξει, για μένα δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει. Κάνουμε και λίγο έτσι. Πώς δεν υπάρχει λόγος, φίλε. Πρέπει να δούμε τη στήριξη των οπαδών ενός συλλόγου που ήρθε μετά από 4 χρόνια στην Α κατηγορία. Είδες το εκεί. Βέβαια, συμφωνώ ότι πρέπει να το. Αλλά εντάξει. Να σου πω κάτι. Στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού δεν θα σχολιαστεί δηλαδή ότι ήσουν σαν την Αλάσκα, ένα εγκλού εδώ, ένα εγκλού εκεί, αρεκοτεκημένη περιοχή. Ήτανε, ναι. Δεν πρέπει να το σχολιάσω δηλαδή. Και αυτή 20.000 διαρκείας. Ναι, αλλά όταν έπαιζες στη μεγάλη διοργάνωση του Champions League, γεμάτο ήταν το γήπεδό σου. Τώρα που παίζεις το UEFA-κι, που λένε οι συνοπαδοί σου, τώρα λίγο ψηλοαδιάφορο σας βλέπω. Άκουσε με. Αλλά είναι λογικό όταν παίρνεις πρώτο βιολί, ρε φίλε, τον οικοδόμο, τον Χριστοδουλόπουλο τώρα. Έχεις τον Χριστοδουλόπουλο
Το Χριστοδουλόπουλο μου έχεις, ρε φίλε, και θες να μου πάρεις το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Και πήρες και τον 35χρονο, το γιαγιά του, ρε. Πάμε, φίλε, άσε να τον λέει. Για πες μου τα επιχείρηματα σου, σκέψεις. Όχι, εντάξει, δεν με πειράζει. Εγώ ίσα-ίσα το απολαμβάνω αυτό. Πώς το λένε, ο Ολυμπιακός φέτος. Όντως παίζει το. Αλλά παίζει ένα το όμιλο. Παίζει ναι. Με τη Μίλαν. Σωστό αυτό. Με την Μπέτις. Σωστό. Η Μπέτις, εντάξει, την τελευταία ομάδα. Δεν μου λες. Την άλλη από το Λουξεμβούργο, πώς τη λένε, φίλε. Δεν ξέρω πώς τη λένε. Ντουντελάντ. Υπάρχει στο χάρτη. Τώρα βγήκε. Αυτή τώρα. Μίλαν, Μπέτις και Ντουντελάντ. Πραγματικά δεν το θυμόμουν αυτό. Η μόνη ομάδα που αξίζει να αναφερθεί είναι η Μίλαν. Τώρα πια Μπέτις και πια Ντουντελάντ και πια. Έχει ισπανική ομάδα είναι. Δεν μπορεί να είναι. Εντάξει, ρε φίλε. Και η Μπέρλι, αγγλική ομάδα είναι, 7η. Ποια Μπέρλι, ρε φίλε, τώρα μου λες. Εντάξει, Μπέρλι, η Μπέρλι είναι μια ομάδα που είναι. Έχεις παίξει πιο με... πολύ να σωθώ να κάνω. Έκανε μια καλή χρονιά πέρσι. Εντάξει, σκληροτράχηλη ομάδα. Έχεις παίξει τώρα με γαμπύρια σαν Ολυμπιακό. Θοδωρέ, επειδή είδα το μάτσο εγώ, τον Μπέρλι Ολυμπιακό, το είδα σχεδόν όλο. Για πέντε γκολ ήμουν. Ναι, ήσουν για να αποκλειστείς βασικά. Δηλαδή, αν είχαν πιστέψει η πρόκριση αυτή. Ακούστε με. Ναι. Ο Ολυμπιακός πήγε εκεί πέρα και έπαιξε φοβερά κουρασμένος. Γιατί ήταν, νομίζω, μεσολάβησε το μάτς με τη Λιβαδιά. Όπου παίξαν όλοι βασικοί, εκτός του Ποντένσε. Αν είδες το παιχνίδι, ο Ποντένσε, ο οποίος ήταν εκτός αποστολής με τη Λιβαδιά, ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Έτρεχε, άλλοι που τα έβαλε και τον γκολ. Ναι. Εντάξει, σίγουρα. Αλλά γενικότερα ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Ωραία. Μέσα στο τέτοιο, γιατί είχε ενέργεια. Κάτι πήγες να πεις για προβλέψεις για το πρωτάθλημα, αν και για δύο αγωνιστικές είναι νωρίς, αλλά να σε ακούσουμε. Με βάση αυτό που έχω δει. Τις δύο αγωνιστικές, ναι. Είναι ότι. Ναι, δύο αγωνιστικές είναι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του. Ναι, των τριών. Και του Ολυμπιακού. Ναι. Που έχουν παίξει αρκετά παιχνίδια. Έχουν παίξει ο καθένα, αν δεν κάνω λάθος, 10 παιχνίδια. Κυρίως 10, όχι, αλλά 8. 6 ο Πάο και 2 8. Έχουν δώσει, είναι, νομίζω, ένα μεγάλο δείγμα. Ωραία, για παίρνω. Τι παρακολουθεί και φιλικά του. Ότι. Φέτος η ΑΕΚ δεν είναι ούτε για τρίτη, δηλαδή θα δυσκολευτεί, θα γίνει μάχη με τον Ατρόμητο και θα φανεί αυτό. Άρα λες, λες δηλαδή ότι ο Ατρόμητος θα μαλώσει με την ΑΕΚ για τρίτη θέση. Ατρόμητος, εγώ σου βάζω ένα γκρουπ, ρε παιδί μου, ότι οι πρώτοι τρεις, εντάξει, προφανώς ξεχωρίζουν, είναι ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Ναι. Η επόμενη τριάδα είναι ο Άρης, ο Ατρόμητος και η Τρίπολη. Ναι. Παρόλο που η Τρίπολη δεν έχει ξεκινήσει καλά. Καλά, δύο ντέρμπι. Δύο ντέρμπι εκτός. Ναι, γιατί έπαιξε δύο παιχνίδια δύσκολα. Ψάχνω την ομάδα Φωτοβολίδα που είναι κάθε χρόνο κάποια. Ναι. Τι εννοώ, ότι ναι, κάνει μια τρελή πορεία πρώτου γύρου. Εδώ ο φίλος μας είπε ότι θα μαλώσει η Τρίπολη με την Άγια τρίτη θέση. Άλλο του λέω εγώ το φίλο. Θα το επανέλθουμε σε αυτό. Αλλά ψάχνω την ομάδα, θέλω και την άποψη του Θόδωρου και τη δική σου. Την ομάδα Φωτοβολίδα που πάει τρένο για ένα γύρο και παραπάνω, είναι η ομάδα έκπληξη. Πέρσι, ας πούμε, ήταν ο Λεβαδιακός. Ναι. Στην ένατη αγωνιστική ήταν πρωτοπόρος ο Λεβαδιακός, αν θυμάστε καλά. Ναι, ήταν στις πρώτες θέσεις. Ναι, πρωτοπόρος δεν ήταν, αλλά πρώτες θέσεις. Ήταν ο Λεβαδιακός στην πρώτη θέση, 8η ή 1η αγωνιστική, σας λέω. Δεν το θυμάμαι. Εντάξει, δεν το θυμάμαι, αλλά για να το λες. Και ο Ατρόμητος. Κάποτε ήταν η Ξάνθη. Κάποτε ήταν η Ξάνθη. Να κλείσουμε αυτό, να μην το τραβήξουμε. Πιο παλιά ήταν η Τρίπολη. Φέτος ποια ομάδα θα είναι η ομάδα η οποία δεν την περιμένει να πρωταγωνιστήσει, αλλά κάνει, ρε παιδί μου, το μπαμ. Και πρωταγωνιστεί. Και στο δεύτερο κάθεται. Συμφωνώ σε αυτό που λες, την άποψη που θέτεις, γιατί είναι ισχύει όντως, ρε παιδί μου, ότι και η Τρίπολη έχει κάνει 2-3 χρονιές, μετά τις επόμενες 2 είναι μέτρητα. Αλλά δεν μπορώ να πω τον Άρη. Γιατί? Ναι. Γιατί με βάση τις κινήσεις που έχει κάνει ο Άρης, τον προπονητή που έχει ο Άρης, αλλά και τον κόσμο που έχει ο Άρης, δεν νομίζω να είναι μια χρονιά, πώς το λένε, που θα σκάσει και ή ένας γύρος που θα σκάσει και θα τελειώσει. Ναι. Αυτό. Ότι ο Άρης, λόγω πολλών παραγόντων, μόνο αν ο Καρυπίδης κάσει κανένα κανόνα. Δηλαδή δεν θεωρείς ότι ο Άρης χρειάζεται πίστοση χρόνου για να δημιουργηθεί ομοιογένεια, για να βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους? Δηλαδή θεωρείς ότι η ομάδα του Άρη είναι έτοιμη με τόσες μεταγραφές και γίνει ομάδα? Ακόμα και εσύ σήμερα δεν έφερε παίκτη, τον Στόπερ, τον Μαυράη. Αυτό ενισχύει την άποψη μου. Ότι χρειάζεται μια πίστοση χρόνου για να γίνει ομοιογένεια μεταξύ ποδοσφαιριστών. Δεν θα απογοητευτεί αν φέτος ο Άρης είναι εκτός πεντάδας. Ναι. Ο κόσμος του Άρη δεν πρέπει να απογοητευτεί αν η ομάδα είναι εκτός πεντάδας. Γιατί τόσοι παίκτες καινούργοι, τα παιδιά που ανεβάσαν την ομάδα, οι περισσότεροι είναι εκτός δεκάδας. Θα το δούμε αυτό. Δεν μου λες, για πες μας τώρα, μια που σε βρήκαμε, πώς ένιωσες πέρσι με τη σερβιέτα που έπεσε πάνω στον Όσκαρ, τον προπονητή σου, και έκανε τον πεθαμένο? Κοίταξε να δεις. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει και σε πολύ χειρότερες συνθήκες αυτό το γήπεδο και το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Όπως και ο ΠΑΟΚ. Πώς? Όπως και ο ΠΑΟΚ. Ναι, στο Καραϊσκάκι δεν. Αλλά εκείνη την ημέρα, Θόδωρε,
επειδή ήμουν μες στο γήπεδο, το γήπεδο ήταν ο Άγιος Γεώργιος. Εκκλησία. Εγώ γενικά η άποψή μου φέτος είναι ότι χωρίς να θέλω, το έχω πει και σε βάζολους φίλους μου και σε κτλ. Mm. Ότι ο κόσμος του ΠΑΟ γενικά φέτος στάθηκε πάρα πολύ... ήταν σαν ωραία, άλλο σε ρωτάω. Ας τον κόσμο του ΠΑΟ. Εγώ άλλο σε ρωτάω. Πώς αισθάνθηκες εσύ σαν Ολυμπιακός που η ομάδα σου δίλιασε λόγω του προπονητή του να παίξει μέσα στην κατάμεση Τούμπα. Γιατί ακούστηκαν ότι πολλοί από τον Ολυμπιακό μέσα, Ράδιο Αρβίλα τώρα πάντα, χωρίς καμιά επίσημη δήλωση, λέγανε ότι καλά που δεν παίξαμε, τέσσερα θα τρώγαμε με τη φορά που είχε ο ΠΑΟ. Εντάξει, αυτό με βάση το πώς ήταν η ομάδα εκείνη. Ναι, υποθετικό είναι αυτό, έτσι. Υποθετικό είναι. Μπορεί να χάνε και όλα ΠΑΟ. Αλλά το λογικό ήταν να ρίξει καμιά τριάρα, έτσι όπως πήγαινε. Τρένο. Όχι, το Κοντέρ θα έγραφε πολλά γκολ αν έπαιζε εκεί πέρα ο Ολυμπιακός, αλλά. Ναι. Και επίσης θέλω να μου πεις την κίνηση του Μυραλάς, την κίνηση του Μυραλάς που έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε παιδάκια 7, 8, 10 και 11 χρονών, είχε και κοριτσάκια εκεί τη μέρα το γήπεδο, ο οποίος έμεινε ατιμόρυτος. Πολύ λάθος, πάρα πολύ λάθος. Μάλιστα. Πάρα πολύ λάθος και δεν ξέρω κατά πόσο και κακώς δεν τιμωρήθηκε, ενώ η εικόνα κυκλοφόρησε γενικά. Μάλιστα. Έτυχε. Σαν οπαδός, σαν λέω. Έτυχε. Για να σου απαντήσω αυτό που με ναι, ρώτησε. Ναι, Θοδωρή. Σαν οπαδός του Ολυμπιακού. Ναι. Αισθάνθηκα, ρε παιδί μου, ότι καλώς έφυγε ο Ολυμπιακός από εκεί. Γιατί θα σου το εξηγήσω. Mm. Δεν έφυγες τότε που παίζαν και κλεισμένον και έβαγε ο Μυραλάς μια μαλαματίνα στο κεφάλι. Δεν έφυγες τότε που παίζανε με μαδέρια, πετούσαν μαδέρια οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Σε ποιο μας ο Ολυμπιακός, φίλε μου, άσως θα απαντήσω εγώ. Ποιος έφαγε μαλαματίνα στο κεφάλι? Κάποια δεν έπεσε μια μάνα, έσπασε και πήγα κάποια θράσματα. Φίλε, άμα θα φας μαναματίνα στο κεφάλι, κεφάλι ρε. Θα έπρεπε τώρα να έχει εξαρτηθεί. Το μάτι του δεν είχαν μπει, σύνθημα βγάλατε. Ναι, άσε το μάτι του κεφάλι. Ολυμπιακός, άκουσε με φίλε μου για να τα λέμε τώρα λίγο ειλικρινέστατα. Ολυμπιακός είχε πολλές αφορμές στο παρελθόν να φύγει και δεν έφυγε. Τώρα έφαγε ο άλλος μια χαρτοπετσέτα στο κεφάλι, έπεσε κάτω, έκανε τον νεκρό. Και έφυγε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Μην προσπαθείς να δικαιολογήσεις αδικαιολογήτα. Δεν δικαιολογείς. Του δεν έδωσε ο άλλος ο... Μήνυμα μπουγάτσα. Ο άλλος ο καλός ο άνθρωπος αυτός που θα πετούσε το ρολό θα είχε πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟ. Να είναι καλά το παλικάρι. Του έδωσε την αφορμή να κάνει τον νεκρό. Είναι πολύ απλό. Μήνυμα μπουγάτσα. Ο Άρης με αυτό το ρόστερ και τον κόσμο... Θα το έλεγα εγώ στο τέλος. Και τον κόσμο ταυλωμένο. Κάτω από τρίτος ίσον τεράστια αποτυχία. Αυτές τις προσδοκίες που δημιουργούνται στον κόσμο και από εσάς που ο κόσμος πάνω κάτω σας ξέρει, ο πολύς ο κόσμος, ότι είστε επώνυμοι ας πούμε. Καλά, σιγά επώνυμοι ρε φίλε, τι επώνυμοι. Όχι, εκτίθεστε, η γνώμη σας είναι ας πούμε εντάξει, δεν είναι αντιπροσωπευτική. Κακό. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, εντάξει, την άποψή μας λέμε όπως λες και εσύ. Ναι, καλό είναι να είμαστε όλοι προσγειωμένοι. Σωστό αυτό που λες, αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι... ξέρω εγώ κάτι ακραίο να πούμε ότι ο Άρης, εγώ πιστεύω ότι περπατώντας θα βγει η Ευρώπη. Περπατώντας λέω. Έτσι λέω. Πέντε βγαίνουν έτσι. Πέντε βγαίνουν. Αν δεν βγει, συγγνώμη, αν δεν βγει με αυτή την ομάδα στην πεντάδα, συγγνώμη και να το πάρω και αλλιώς. Έχει, εκτός αν κάνω λάθος, το τέταρτο, στη χειρότερη, το πέμπτο πιο ακριβό ρόστερ. Άρα αν δεν βγει στην πεντάδα, σημαίνει ότι είναι αποτυχία. Δεν είναι έτσι. Αν δεν αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα μετά τον Ιανουάριο. Κανένα οικονομικό πρόβλημα δεν θα αντιμετωπίσει ο Άρης. Γιατί τα έσοδά του υπερκαλύπτουν κατά πολύ τα έξοδά του. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Σωστά, κάτω-κάτω μεγαλομέτωχο έχει να τα καλύψει. Δεν κατάλαβα. Μεγαλομέτωχο δεν έχει. Να τα καλύψει, φίλε. Έχει μεγαλομέτωχο. Εγώ μεταφέρω ένα προβληματισμό. Όχι, λέω. Και αν είναι λιγότερο, να τα καλύψει. Να τα καλύψει. Αν έχει δηλαδή. 5 εκατομμύρια λέω εγώ έσοδα και 6 έξοδα να καλύψει το 1 εκατομμύριο μεγαλομέτωχο του. Πού είναι το πρόβλημα, δεν κατάλαβα. Εντάξει, μπορεί να έχει και τιμωρίες. Εγώ συμφωνώ, απλά ο μπορεί να έχει τιμωρίες να παίξει και κλεισμένο το θηρό, μπορεί να φας πρόστιμα κτλ. Αυτά δεν τα υπολογίζει. Μέχρι στιγμή εγώ 10 αγωνιστικές πες δεν έπεσε. Καρυπίδες, μέχρι στιγμή ό,τι έχει πει το έχει κάνει, βέβαια έχει μια μελανή σελίδα στην πορεία του στον Άρη που δεν ανέβασε τον Άρη από τη Β' Αθήνα και τον ανέβασε με τη δεύτερη. Αυτό είναι η δεύτερη πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία του Άρη. Αλλά θα τα λέμε και τα συν και τα πλήν. Έχει κάνει όμως μια ομάδα που απορώστερ, πρόσεξε, απορώστερ, δεν ξέρουμε τι θα δείξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, απορώστερ, νομίζω είναι μέσα στα 4 μακράν του πέμπτου. Σαν ρόστερ και σαν βιογραφικά. Εντάξει. Μακράν εντάξει, του πέμπτου. Έχει σίγουρα έμπειρους παίκτες, έχει πάρα πολύ καλούς ακραίους Άρης και έχει πάρα πολύ καλό κέντρο. Θα δούμε, θα δείξει. Αυτό όπως σωστά λες η διάρκεια θα δείξει.
Αυτό είναι όλα, σωστό όλα αυτό, αυτό είναι σωστό, σωστότατο είναι. Ταιριάζεται που, ταιριάζεται που μιλάτε, Αργιανή με Ολυμπιακή. Ταιριάζεται. Σας αφήνω και σας απολαμβάνω. Ποιος μίλησε. Σας απολαμβάνω. Συνεχίστε. Να είσαι καλά πάντως. Τάσο, Τάσο, ο πρόεδρος δικός σου και ο πρόεδρος ο δικός μου προχτές πίνανε τσιγάρα και πουρα. Πού αγόρι μου, πού. Εγώ με τον Μπαουκτσί και πού, με τον Αργιανό και με τον Αϊκτή. Πού τους είδες εσύ, εσύ τους είδες ή τα ή ακούς ράδιο Αρβίλα. Εγώ δεν τους είδα, αλλά το διαβάζω. Ράδιο Μαρμίτα είναι, εντάξει, άμα δεν τους είδες δεν ισχύει. Αλλά ισχύει όμως και υπάρχει γραμμένη παντού η δήλωση του Προέδρου του Άρεως, του κυρίου Καρυπίδη, ότι είμαι από μικρό παιδί Ολυμπιακός. Δεν είναι, τι μαριάζει να είναι Ολυμπιακός. Είναι κακό. Τον Άρη πρώτο να κάνει και ας είναι ό,τι θέλει. Και πάμε να ναι. Ο Ζαγοράκης τι ήταν, ρώτησε. Ο Ζαγοράκης τι ήταν που τον είχε πρώτο. Τι ομάδα ήταν ο Ζαγοράκης. Τι ομάδα είναι, για πες τον. Πάω ξέρεις από μικρό στην Καβάλα. ΑΕΚ. Είδες, τουλάχιστον τον παραδέχεται. Μπράβο, είδες λοιπόν ότι κανένα. Το παραδέχεται. Δεν τον έκανε πρώτο όμως. Το χρέωσε και έφυγε. Ούτε κύπελο δεν πήρε. Ο Πατατούδης πήρε κύπελο. Είχε πάει τελικό με Ζαγοράκη ο Πάοκ, όχι. Δεν το θυμάμαι. Ούτε εγώ. Δεν νομίζω να είχε πάει. Όχι. Όχι, ο Πάοκ δεν είχε με το Ζαγοράκι καλύτερη. Άντε φύγε, βιβλίο έγραψε. Το 9. Άντε πάει. Να σε καλά, τον αφήσαμε λίγο περισσότερο το φίλο. Τον αφήσαμε γιατί εντάξει και φίλοι τώρα εκεί, Ολυμπιακός Άρης να πούμε. Όποιος μέλησε. Ναι, κάνουμε το τρίτο διάλειμμα και πάμε στο διάλειμμα και μετά άλλη μισή ώρα έχουμε το 2310-287-888 θα είναι στη διάθεσή σας όπως και το 6945-287-388. Έχουμε πολλά θεματάκια ακόμα να ζητήσουμε. Τα 59 χρόνια της Τούμπας που κλείνει σήμερα επέτειο. 59. Το 1959, πριν από 59 χρόνια, σαν σήμερα, εγκαινιάστηκε το γήπεδο της Τούμπας. Η θρυλική Τούμπα, θα το συζητήσουμε λίγο αυτό. Ο Ιβάν Σαββίδης δεν πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί δεν πάει? Θα σας πω μετά το διάλειμμα. Δεν είναι απλό εστήριο, ε. Θα σας πω μετά το διάλειμμα. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Έχει πρόσκληση. Δεν θέλει απλό εστήριο. Χρόνια, χρόνια πολλά λοιπόν, όπως είχαμε πει χθες στο Ζάχο, λέμε και χρόνια πολλά στην θρυλική ιστορική Τούμπα. Δηλαδή 59 χρόνια ζωής. Είμαι 9 χρονών μικρότερος από την Τούμπα δηλαδή. Κάπως έτσι. Τι λες αυτό. Κάπως έτσι. Συγκινήθηκα. Είπαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ο Ιβάν Σαββίδης δεν θα παραβληθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όχι που είχε προσκλήσει κούτρα. Εντάξει. Άμα ήθελε να πάει. Υπάρχουν επιχειρηματικές δραστηριότητες σε διάφορα σημεία του πλανήτη, οπότε θα επανέλθει στην πόλη μας, στο τεράστιο μάτς, στο μεγάλο μάτς, που περιμένει και ζει και αναπνέει όλη η Θεσσαλονίκη. Θα έρθει στο Χαρλάο, θα έρθει. ΠΑΟΚ Τσέλσι. Α, νόμιζα στο Χαρλάο. ΠΑΟΚ Τσέλσι με την ιστορική, με τη θρηλυκή, με μία από τις μεγαλύτερες ομάδες. Αφού είπε στην Τούμπα δεν μπαίνω, ρε φίλε, πώς θα πάει. Του Βρετανικού ποδοσφαίρου. Στο ΠΑΟΚ Τσέλσι δεν είπε. Στο ΠΑΟΚ Τσέλσι. Αφού είπε στην Τούμπα δεν μπαίνω εγώ άλλο, έτσι δεν είπε. Δεν μπαίνει στα ευρωπαϊκά. Στα χώρες. Σε χώρες. Σε κανένα είπε. Σε χώρες διοργανώσεις δεν μπαίνει. Σε κανένα είπε. Εγώ θα ξαναμπω, είπε όταν έτσι, εκτός αν το άκουσα. Καλά αυτό. Ναι, τέλος πάντων, αυτό είναι δικό σας. Στα ευρωπαϊκά έχει δικαίωμα να πάει. Να ευχηθούμε στην ομάδα του Λονδίνου να έχει ένα ευχάριστο απόγευμα. Έτσι, να το ευχηθείτε, γιατί ναι. οι ομάδες του Λονδίνου γενικά με τον ΠΑΟΚ έχουν Μάντσεστερ. 92 χρόνια αίτητο είμαι στο Λονδίνο. Αυτό με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, έχουμε την Τότενα. Πρώτα εδώ παίζεις. Πρώτα εδώ, ναι. Παίξτε το από τώρα. Να ευχηθώ να το κάνει η Τσέλσι όπως η Μπενφίκα, να σου πω. Έτσι, κάτω από το Ράσο. Κάντο. Τι άσο. Πάμε στις γραμμές. Πάμε. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Άσε λίγο το χαλάκι να ακούμε έτσι. Ναι. Γεια σου, ναι, λίγο. Εντάξει. Καλά είσαι εκεί. Μπράβο, Χριστό. Έλα, φίλε. Πάμε, φίλε. Μ' ακούτε, παιδιά? Σ' ακούμε. Έλα, μπακαλού αλούα. Αποκλείεται. Από κεντρικό μαύρη Αγγλία. Τι, Χάντερσφιλντ. Καινούργια μεταγραφή σα. Χάντερσφιλντ. Ναι. Φίλο σα, έφυγε. Σύντομα Λονδίνο. Ζει μόνιμα Αγγλία στο Χάντερσφιλντ. Ένα πόντο. Πήρε πόντο η Χάντερσφιλντ. Σόπα, ρε φίλε. Από τη μέρα που πήγε, πράγμα. Δεν θα πάρει. Έχει ένα πόντο. Έχει ένα πόντο, ρε φίλε. Για να πάρει κούπα για Αργιανάρα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Τάσο. Φιλική συμβουλή καταρχά από μένα. Εντελώ φιλική συμβουλή. Εγώ θέλω να ακούσω τον Ζάχο τον Τρούλι και τον Τάσο τον Τρέγια. Ναι. Δεν θέλω να ακούω Ραπτόπουλο. Ραπτοπουλίζεις πολύ. Ένα αυτό. Στόπεδο. Στόπεδο. Άνω τελεία. Να απαντάει. Πάμε. Ναι. Πάμε να κάνουμε συζήτηση. Να ξέρεις από παλιά. Όχι. Όχι. Παλιά τις εκπομπές με τον Ζάχο που κάναμε σε τηλεόραση, τις έβλεπες? Σε έβλεπε. Έβλεπα. Άλλαξα. Ραπτοπουλίζα αρκετά. Άλλο λέω εγώ. Άλλαξα. Άλλο σου λέει. Όχι, δεν άλλαξε. Όσο περνάει ο καιρός, λιγάκι. Καμία σχέση άλλαξε, δηλαδή. Φίλε, πάλι δεν τσιγκούσα πάλι. Ρίχνεις,
ρίχνει τα φυτίλια σαν Ραπτόπουλο όμω. Εντάξει, εντάξει, όχι, όχι. Αυτό σου λέω. Δεν, εντελώς σου πω κάτι, φίλε, δεν έχω καμία σχέση και να ξέρει ότι την τακτική όχι του. Όχι, από συνήθεια, εγώ πιστεύω θα σε έχει γίνει. Όχι, φιλαράκι, καμία σχέση. Και να σου πω κάτι, 6 χρόνια έκανα τι ασπρόμενε πτήσει. Καμία σχέση με αυτό που λε. Απλά τώρα βρεθήκαμε με τον Ζάχο. Δεν, ναι, δεν γίνεται να είμαι εγώ με τον Ζάχο και να μην, και να μην έχουμε καζουρίτσα. Πρόσεξε. Την καζούρα εννοείται θα την έχουμε. Στην τελική να σου πω κάτι, όπως όλοι οι παοξίδες έχουν φίλοι Αριανούς, έτσι και όλοι οι Αριανοί έχουν φίλοι παοξίδες. Σωστό αυτό, σωστό αυτό. Και για να επιτρέπει σε κάποιον παοξί, και να σου επιτρέπει κάποιος παοξίδες να το λες, να το πω. Όχι, όχι. Τα γνωστά, ναι. Να το λες έτσι, πρέπει ναι. Και εσύ να το επιτρέπεις να σε λέει έτσι. Καταλαβαίνεις τι λέω. Σωστό. Ναι. Απλά εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοιες βλέψεις να έχουμε ναι, τέτοιες ονομασίες. Εντάξει, αλλά ακόμα και αυτό θέλω να σου πω ότι είναι θεμητό, ρε παιδί μου. Για μένα. Καλά, ρε, μέσα σε φίλους. Εδώ ο Ζάχος με είπε να πούμε να ευχηθούμε τη μεγάλη ομάδα του Λονδίνου, λέει την Τζέλσι, να το κάνει όπως η Μπενφίκα. Και βάζει με ένα χέρι. Καλά, πρόσεξε τώρα. Εγώ προσέχω. Τάσο, επειδή η δικιά μου είναι παοκτσού, μαζί θα πάμε στο γήπεδο και θα πρέπει ένα στον άλλο. Κάτσε, τι έγινε. Θα σου στρώσει. Τι να κάτσω να κάτω, ρε. Καλά, εσύ δεν είμαστε. Δύο κόρες έχει και οι δύο κόρες Μαριανούς. Καλά, γιατί μα το μαθαίνουμε στον αέρα αυτό και δεν μα το είπε. Πρώτη φορά το μακώ αυτό. Στο έχω πει, βρε ζώ. Τι λε, βρε ζώ με ρούχα, τι λε. Ότι είναι. Τάσο, όπως έχεις την κάψα να δούμε. Ζώμε, όπως έχεις την κάψα να δούμε αν ο λαός του Άρη στηρίζει την ομάδα τώρα που ανέβηκε. Ναι. Να έχεις την ίδια κάψα να δούμε αν στηρίζει και ο λαός του ΠΑΟΚ. Γιατί στον τελικό του κυπέλου δεν εξάντλησε τα εισιτήρια. Και στο πιο σημαντικό μάτι της ιστορίας σου έστειλε 47 άτομα στην Πορτογαλία. Να σου το πω διαφορετικά. Να σου το πω διαφορετικά. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Πραγματικά. Καζουρίτσα κάνουμε, πλακίτσα κάνουμε. Με ενδιαφέρει που πήρα το Μαστραπά, το έκτο μου κύπελο, το τέταρτο τη νέα χιλιετία. Από το 2000 και μετά. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα το αν ο κόσμος έχει πάω ή αν ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι χιλιομετρά και εσύ κάνει εκδρομές, δεν χρειάζεται να στο πω. Δεν μίλησες για το αν κέρδισε, μίλησες για το πόσο κόσμο είχε όμως. Ναι, είχαμε αμφισβήτηση. Όταν μιλάμε για κόσμο, θα λέμε για κόσμο. Δημήτρη, άκουσε με λίγο. Απάντησε όπως σου είπα εγώ. Αυτό μην το λες πολύ, δεν μ' αρέσει. Άστονα, εντάξει. Εγώ είμαι αυτός μου πάντα. Σε τσιγκλάει και αυτός. Απάντησε όπως σου είπα εγώ ότι προτιμώ. Γιατί εσύ παρότι είσαι πιο μικρός, μπορεί να έχει διαφορετική άποψη αυτό. Του είπα πριν δύο μέρες, αν άκουγες, ότι προτιμώ να χάσουμε 5-0 και έπρεπε και από τις δύο φορές από τον ΠΑΟ και στο Χαριλάο και στην Τούμπα. Πρώταθος. Και να πάρω, και να πάρω και το να πρωτάθλημα. Μαστραπά, μάτι, και να πάρω το πρωτάθλημα. Ναι. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Αν ρωτήσεις 100 Αριανούς, δεν πιστεύω θα είναι μειοψηφία αυτή η τέτοια. Επειδή τυχαίνει να μιλάω με πολλούς Ρεζάχους. Μπορεί να είναι μειοψηφία. Το 99,9% θα σου πούνε. Φέρνει να υπογράψει χαρτί να χάσουμε 0-10 στο Χαριλάο και να πάρω το πρωτάθλημα. Πλάκα. Και εγώ προτιμώ να χάσετε από τον ΠΑΟΚ δύο φορές 5-0 και να πάρω το πρωτάθλημα. Έτσι όπως το είπε ο Ζάχος. Πολλοί, άκουσε με, μπορεί να διαφωνήσουν. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πλειοψηφία αυτό. Λάθος το είπα στην αρχή. Ψεύω θα είναι η πλειοψηφία. Αλλά είναι καθαρά ηλικιακό. Μου το έχει δείξει. Ποια είναι αυτή, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τσέλσι είναι, πιο παλιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή η ομάδα είναι. Και να σου πω, Τάσο, όχι, δεν είναι, επειδή δεν είναι ο προηγούμενος ο Ολυμπιακός φαινόταν ότι είναι λίγος και τον έκανες μια χαψιά, είναι η αλήθεια. Εσύ πώς αισθάνθηκες, ρε φίλε, που ο Ιβιτς, ενώ τον βρήκε άδειο κουτάκι στο μέτωπο, έκανε και καλά ράματα πίσω στο κεφάλι και ήταν με αναπηρικό καρατσάκι. Τα ράματα γίναν. Το κουτάκι δεν ήταν άδειο και κάτσε εσύ να φας ένα κουτί μισογεμάτο μπύρα στο κεφάλι από το να φας μια σερβιέτα στον ώμο. Εντάξει, άδειο ήταν. Εντάξει. Μην τα λες αυτά. Άδειο ήταν το κουτί. Άδειο ήταν το κουτί. Άδειο το κουτί. Εντάξει, άδειο ήταν το κουτί. Και τα ράματα πώς γίνανε. Εντάξει, τα ράματα θα σας δείξω φωτογραφίες. Δεν υπάρχουν. Έγιναν τα ράματα. Εντάξει. Απλά μην έχετε να μάθετε να λέτε τα πράγματα με το όνομά του, παιδιά. Όχι, εσύ να μάθετε τα πράγματα όπως γίνανε. Άλλο να κλέψει ένα εκατομμύριο και άλλο μια δραχμή. Αλλά προηγουμένως τώρα είπε ότι. Περίμενε. Προηγουμένως είπε, αυτή είναι η Arsenal. Ναι. Δεν ήταν η Chelsea που μας είπες προηγουμένως, η Arsenal. Λοιπόν, προηγουμένως είπε πριν 10 λεπτά. Άλλο, δεν είναι το ίδιο, λέει. Στο Τζίμι το είπε. Δεν είναι, λέει, το ίδιο άμα κλέψεις. Κλοπή είναι και μία δραχμή και ένα εκατομμύριο. Και τώρα είπε άλλο. Ο Παπατρέγιας. Είναι ο Παπατρέγιας, ρε φίλε. Πού να σου πω και κάτι. Με νεοκόρο το Ζάχο. Πώς. Τι έχεις φάει στο κεφάλι ρολό ταμιακής μηχανής. Καλά τώρα. Εσύ είδες να πιέσει κανένα κεφάλι.
Έχω δει στο Χαριλάου να ανοίγει κεφάλι με τέτοιο. Άλλο αυτό, δεν ρε φίλε. Έγινε αυτό, ναι, το εγώ πράγμα, σου λέω ότι έπεσε στο νόμο του, στο νόμο του, και ήταν και ανοιγμένο το ρόλο. Εντάξει. Πρόκειται, να είναι καλά το παλικάρι. Ναι, ναι, και έβαλε έβαλε και κολάρο. Όσο είχε χτυπήσει ο Κάτσης. Όσο είχε χτυπήσει ο Κάτσης για να μπει στο game over. Νάτες οι αλήθειες. Τόσο χτύπησε και αυτός. Νάτες οι αλήθειες, σιγά σιγά. Θες να μιλάμε στα ράτα. Πολύ παιδί. Θες να μιλάμε στα ράτα. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να φάει μείον 3 για δυσφήμιση του αθλήματος. Το ίδιο ακριβώς έπρεπε να γίνει όμως και με τον ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό. Αλλά εσείς ανοίξατε τους ασκούς του αιώλου, φίλε. Μάλιστα. Εσείς το κάνατε. Θα γκουγκλάρουμε ποιος είναι ο αιώλος και θα τα πούμε. Να σε καλά. Έγινε, για χαρά. Έλα, σε καλά. Φιλιά μου, Ζάχο. Να σε καλά, φίλε. Χαρά, να σε καλά. Να σε καλά. Στον επόμενο φίλο. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Και σένα. Ολυμπιακός και εγώ. Καλώς τον. Το όνομά σας, αν θέλετε. Αν θέλετε. Θα σας το πω. Αγαπάω και Άρη. Και εγώ. Πασκάλ. Πασκάλ, γεια σου, Πασκάλ. Το όνομά μου. Το αληθινό πες όνομα. Αυτό είναι το ψευδόνιμό σου. Είπατε ότι ήταν μικρό και το κάνατε μια χαπιά. Ο φίλος, ο φίλος. Ναι, να μας πεις όμως το αληθινό όνομά σου. Ο γιατί Πασκάλι δεν σε λένε. Άσε το Πασκάλι, σε μένα εγώ πρόλογο δεν τρώω. Γιατί να πεις. Γιατί τρέπεσαι να πεις το αληθινό σου όνομα. Ναι. Γιατί να σου φέρω λεξιακή. Γιατί δεν σε λένε Πασκάλι, ρε φίλε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πάμε, φίλε μου, άσε. Ρώτα τον Γιώργο πώς με λένε. Καλά, Καρντάση, μπορεί να κάνω λάθος. Γιατί μιλάω με τον Γιώργο τακτικά. Ναι, ο όρος Πασκάλι βγαίνει, αλλά δεν είσαι ο Πασκάλι. Και δεν είσαι και πολύ Ολυμπιακό. Αυτό άσε να το ξέρω εγώ το τι κάνω. Άσε να το ξέρω και εγώ, φιλαράκι, γιατί δεν είμαι κανένα κορόιδο. Εγώ ούτε χθεσινό στο καπάνι μεγάλωσα. Πάμε παρακάτω. Πάμε, φίλε. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Λοιπόν, βασικά ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πολύ καλή ομάδα, άσχετα αν έχει κάνει 25 μεταγραφές. Όσο για τον 35χρονο που κράζεται, θα στήξει μέσα στο γήπεδο. Όχι, εγώ δεν κράζω, ο Τάσος. Εγώ λέω θα τον δω. Είναι μεγάλος παίκτης ο Τουρέ, θα το δούμε όμως. Από ό,τι λέει ο Σεζαρός είναι χορτάκι, εντάξει, χορταράκι. Λοιπόν, θα το δούμε. Τι να δούμε. Από εκεί και πέρα... 35 χρονών να πούμε, κοντεύει να πατήσει την κοιλιά του, η κοιλιά του στο γόνατο έχει φτάσει. Θα το δούμε. Τέλος πάντων. Σαν 4 μηνών έγκυος είναι. Ματάκι, τον είδες. Ματάκι, χορταράκι. Έτσι, λοιπόν, εγώ συμφωνώ. Πότε θα παίξει, γιατί και πέρυσι σας έλεγα για το Μυραλάς. Ότι θα το, όταν πήγατε και τον υποδεχτήκατε 5.000 και πανηγυρίζατε, με σας έλεγα ότι θα είναι ο χειρότερος και θα φύγει νύχτα και με κράζατε. Έφυγε νύχτα. Και τι έγινε. Ναι, με κράζατε. Μα ούτε ο πρώτος ούτε ο δεύτερος. Όχι, λέγατε ο Μυραλάς θα βγει και πρώτος σκόρερ και θα δείτε και θα σας δείξει μες στο Καραϊσκάκι και θα σας σκίσει μες στην Τούμπα. Το μόνο που έκανε μες στην Τούμπα είναι να δείξει τα γενετικά του όργανα σε μικρά παιδάκια ο Αλυταράς. Κακός. Ο ποδοσφαιρικός αλήτης αυτός και να μην τιμωρηθεί. Γιατί δεν τιμωρήθηκε. Έπρεπε να τιμωρηθεί. Αλλά επειδή ο Μυραλάς ήταν σαν το παιδί του υπουργού που το σταματάει η τροχιά και δεν το γράφει, ναι. Έτσι ήταν και ο Μυραλάς. Στο Ολυμπιακό οι περισσότεροι έτσι είναι. Έχουν ατιμωρησία. Έτσι είναι, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα. Βέβαια, και επειδή είναι μεγάλη ομάδα πρέπει να έχει ασυλία αυτός που πρέπει να τιμωρηθεί. Καλά το είπες. Βασιλεία, οι ασυλία έχουν πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα. Ναι, ο Ολυμπιακός όμως έχει 5 φορές παραπάνω. Έχει, το παραδέχομαι. Μπράβο, επειδή είναι καλά, μεγάλη ομάδα. Εσείς πήρατε τον Καρέλη. Που αν τον έπαιρνε η ΑΕΚ που το ζήτησε, θα το λέγατε σαν κάτι. Και τώρα είναι τα βράκι. Έτσι είναι λοιπόν, αυτά, φίλε μου. Έτσι. Όσο, όταν είναι σε εμάς είναι καλό. Ο Καρέλης, ρε φίλε, δεν είναι 35, ούτε έχει μια κοιλιά να τον έχει. Έχει την κορμάρα και ο Καρέλης. Άνετα διαφημίζει εσόρουχο. Άκου λίγο, ρε. Άνετα διαφημίζει εσόρουχο ανδρικό σλιπάκι, μποξεράκι. Και ξερογλύφονται να πούμε 10 μοντέλα. Τον έχεις δει να πούμε. Για ποδόσφαιρο μιλάμε, για μοντέλα. Τον έχεις δει. Το Καρέλη τι κορμάρα έχει, τι αθλητικό παιδί είναι. Να το κάνουμε μοντέλο. Όχι, γιατί κάποιοι σε ένα άλλο ραδιόφωνο, κάποιοι σε ένα ραδιόφωνο που παίρνεις, το βγάλανε ότι έχει πρόβλημα στην καρδιά. Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις. Υγεία να έχει το παιδί και θα το δούμε όπως όλους θα τους δούμε στο πορτάκι. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ είναι μαλάκες που τον πήρανε. Έτσι, και κάποιοι θέλουν να το βγάλουν ότι έχει πρόβλημα στην καρδιά τώρα. Κατ' εντολή. Κάποιοι κύριοι, ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Αλλά δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίνε αυτοί. Ξέρω εγώ τι έπρεπε να γίνει. Αλλά ποιος θα τα λέει εκεί πέρα μέσα. Καλά είχε πει ο Ιβάν Σαββίδης ότι πρέπει να υπάρχουν και ένα-δυο που τους κόβει και νιώθουν από ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μπορώ κατάλαβες. Να συνεχίσω. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Καρέλης ήταν ένας πολύ καλός παίκτης, αλλά με τους τραυματισμούς που έχει πάθει, μόνο για μοντέλο κάνει. Όπως λες, είναι ωραίος άντρας. Θα τον δούμε και αυτό. Πασχάλη, όπως είπες ναι, για τον Τουρέ, που βέβαια η αξία του είναι αντιαμφισβήτητη, έτσι. Θα αυτός δούμε και τον Καρέλη. Αυτό θα σε καρφώσει. Όλοι κρίνονται στο χορταράκι. Αυτό θα σε καρφώσει. Βέβαια, το άλλο δεν ρωτάς. Μέσα στο τηγάνι, αυτό θα σε καρφώσει. Το άλλο δεν ρωτάς τον Τάσο.
Τρέγιαλο. Το Καρέλης. Ακμπόκ. Πώς λέτε αυτός. Ακπόμ. Ακμπόκ. Πώς λέτε. Ο παίχτης της Arsenal. Ναι, αυτός. Ακπόμ. Δεν έπαιξε ποτέ στην Arsenal. Πώς δεν έπαιξε. Δύο μάτς. Ακπόμ. Ακπόμ. Και Πριόβες τρία σεντερφόρ. Δεν ξέρω εγώ καμιά ομάδα ή τρία σεντερφόρ. Κάποιος μου φαίνεται. Θα πάρει τον μπούλο μου φαίνεται. Θα είναι ο αδύναμος κρίκος. Να σε καλά. Όσο για το ρολό του περσινό μέσα στην Τούμπα. Ναι. Μ' ακούς? Σε ακούω, ρε. Ακούγομαι, λοιπόν. Μια χαρά. Όσο για το περσινό ρολό. Ναι. Απλά εσύ πάντα αισθάνεσαι την επιθυμία να δουλέψεις. Δεν αισθάνεσαι παρέλα καμιά φορά. Βέβαια. Αισθανόντας παρέλα ο Ολυμπιακός, δεν ήθελα να το παίξει το παιχνίδι. Ναι. Και βρήκα βορμή. Έτσι είναι, ρε φίλε. Έτσι νιώθουν και οι εγκαστρωμένες, φίλε. Άντε καλό βράδυ. Γεια σου. Να σε καλά. Έτσι κάνουν και εδώ, οι έγκες. Εδώ έχω μία, ένα λεπτό, μια, δεν έχουμε γραμμή. 2-87-888-23-10 μπροστά για 5 λεπτάκια ακόμη. Έχω μία πολύ ωραία παρατήρηση, φυσικά το ξέχασα, μπορώ και όλα να τα θυμάμαι. Τάσο λέει, δηλαδή ο Πέλκας τι έδειξε στην Τούμπα, το μανικιούρ του ή μήπως δεν είχε μικρά παιδιά η Τούμπα εκείνη την ημέρα. Σε ποιόνα. Με τον Πανιόνιο, πέρσι, πρόπερσι, τα πότε που έδειξε τα... Α, δεν το πρόσεξε αυτό. Α, δεν, μπορεί... δεν το πρόσεξε. Πεντικιούρ, μανικιούρ, έδειχνε τι. Δεν το πρόσεξε. Αφή. Και άλλο να γίνει, νομίζω. Τώρα κάτι μου θυμίζει. Έγινε σε μια στιγμή. Με τον Πανιόνιο που έβαλε τον γκολ και έκανε. Α, είχε βάλει γκολ και έκανε χειρονομία. Κάτι ναι. Θυμάμαι τώρα. Εντάξει. Έκανε... εντάξει, όχι, λάθος είναι. Αν το έκανε, είναι λάθος. Ναι, είναι λάθος. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Αλλά άλλο να το βάλει και να βάλει γκολ και να πάει το κάτι που είναι λάθος. Και άλλο βγαίνει ο Καραπαπάς έξω. Γιατί ήμουν μπροστά, τα βλέπα. Αρχίζει μαλώνει με τον κόσμο επίτηδες να δημιουργήσει ένταση. Εντάξει, μπορεί να ήταν και. Ναι, άρχισα να. Εσύ σου λέω μπροστά είμαι. Το βλέπω τώρα τον Καραπαπάρα, το βλέπω μπροστά μου. Τάσο, το πλάνο μπορεί να ήταν. Του έδωσε την αφορμή όμως. Μαζί σου, ρε φίλε. Αυτή, μαζί αυτό σου, ήθελα. Του έδωσε την αφορμή ένα ηλίθιο. Αυτό ήθελα. Ένα ηλίθιο. Εντάξει, να κάνω. Έπεσε, πάντα, δεν άναψε ούτε πάντα ένα είναι ο ηλίθιο. Δεν άναψε ούτε τσιγάρο. Πάντα ένα στην Ελλάδα. Το γήπεδο ήταν εκκλησία. Έτσι. Έπεσε μία κορδέλα. Ο άλλος βρήκε την ευκαιρία, ναι. Και στο λεωφόρο ένα πέταξε. Βρήκε, το η πλάκα ποια είναι. Και εμάς στην κουρμπίλια ένα το πέταξε. Το πέταξαν τέσσερα. Η πλάκα ποια είναι. Ναι. Λέω. Πού ήσουν στα επίσημα, ήσουν στην Σαββατοκύριακο. Στην 2. Τα Σαββατοκύριακο. Είχα εκπομπή. Ναι. Και λέω. Βάλτε, λέω, και στα επίσημα δίκτυα. Είπε δίκτυα. Δεν σε ακούσαν. Βάλτε και στα επίσημα δίκτυα. Τώρα ξέρει τι λέω φέτος. Ξέρει τι λέω φέτος. Ιβάν Σαββίδη, Γιώργο Σαββίδη, ρίξτε τα κάγκελα. Ναι. Και μετά... ρίξτε τα κάγκελα. Όμορφα και ωραία. Ξέρεις τι. Κάν το γήπεδο αγγλικό και ρίξε τα κάγκελα. Με κάγκελα λοιπόν σε ρίξαν 10 αγωνιστικές. Θα παίξεις κανένα 2 10 αγωνιστικές. Πόσο χρόνια. Παραπάνω θα σε τιμωρήσουν. Αλλά χωρίς κάγκελο θα σκεφτεί ο Καραπαπάς, ο Όσκαρ, ο Α, ο Β, ο Θεοδωρίδης, ο Δημητριάδης, ο Κομίνης, ο Ποντίκης, ο Αρετόπουλος να κάνουν τις ξερές και τις τρέλες που κάνανε. Ναι, σε όλα τα γήπεδα να πέσουν τα κάγκελα όμως. Δεν με νοιάζουν για τα άλλα γήπεδα. Εγώ λέω η δική μου ομάδα. Ρίξτε τα κάγκελα, η Τούμπα να μην έχει κάγκελα. Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου. Πάντα. Τι πήγα να πω, το ξέχασα τρέγια, διότι ναι, πραγματικά ξέχασα, είσαι. Η εικόνα χωρίς κάγκελο στην Τούμπα. Ναι, σε όλα τα γήπεδα μπορεί να βγουν τα κάγκελα. Φέρνει λίγο δέος. Και στο Χαριλάο. Σου παντού. Και στο Χαριλάο. Παντού. Η δουλειά. Ναι. Παντού είναι. Ναι. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Α, έπεσε. Ναι, τι έπεσε. Λοιπόν, εντάξει, πέντε λεπτάκια έχουμε, δεν έχουμε, έτσι. Ναι. Δεν ξεκινάει ο Χατσερίδης. Με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας. Δεν ξεκινάει. Εντάξει, πιο καλά να μην ξεκινήσει γιατί δεν θέλουμε τραυματισμούς, εντάξει. Με παίζει Ουκρανία, Τσεχία. Ναι, έχετε διεθνείς εσείς. Φύγανε με. Πολλούς διεθνείς έχουμε ναι, κιόλας. Πήγανε να παίξουν τίποτα. Αρκετούς έχουμε. Δύο είναι αυτοί καταρχήν. Ο Μαυράη θα έρθει μετά τα μάτσε. Δεν θυμάμαι τώρα με ποιο διάστημα. Αρχηγός της Αλβανίας. Αρχικός. Που κάνει πολύ συχνά το σήμα της Μεγάλης Αλβανίας. Αν το κάνει θα, ναι, θα πάει το μάθει ο κόσμος. Πρέπει να το μάθει. Αν το κάνει θα υπάρχει. Ναι, για να μην βρεθεί προεκπλήξεις. Πάμε στις δύο γραμμές. Δύο γραμμές να πούμε να μην καλούν. Το οποίο έκανε και ο Κάτσι παλαιότερα. Ναι, να πούμε να μην καλούν άλλο. Οι φίλοι τους δύο θα ακούσουμε. Έγινε, έγινε. Να μην τρώμε και χρόνια από τους επόμενους. Ναι. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Έλα σ' ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν εμφανίζουν αυτό που πέταξε την φωτοβολίδα. Γιατί δεν? Εμφανίζουν αυτό που πέταξε την φωτοβολίδα. Δεν πιάσει, τον πιάσαν, Τάσο, τον πιάσαν αυτόν. Δεν έμαθα τον πιάσαν. Όχι, δεν τον πιάσαν. Άμα δεν τον πιάσαν, πώς θα τον εμφανίσουν. Δεν έδινε τον μπουτάρι για να τον πιάσουν. Άμα έδινε τον μπουτάρι, τον πιάναν. Και κακώς δεν τον έχουν πιάσει. Πιστεύω τον καλύπτουν γιατί πρέπει να είναι από ισχυρή οικογένεια.
όπως είχε γίνει τότε με τον Σαχά που ξέραν ποιος είναι, αλλά δεν τόλμησαν ας πούμε να τον βγάλουν, γιατί πρέπει να τον συμμετώναν άμα τον δίνανε. Και άμα είναι από ισχυρή οικογένεια, τι θα γίνει ρε Γιώργο, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Άμα είναι από ισχυρή οικογένεια, ας πάρει και ένα όπλο πολυβόλο και θα βγει στους δρόμους και να καθαρίζει. Άμα είναι, τι, αφού είναι από ισχυρή οικογένεια. Ένα, βγάζουν την προπαγάνδα ότι δίθεν είναι προβοκάτσια, κάτι το οποίο βέβαια είναι αστείο. Γιώργο, Γιώργος είναι. Οι security γνωρίζουν. Να σου κάνω λίγο μια ερώτηση. Ναι. Πολύ σωστό αυτό που λες και συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου. Πρέπει να βρεθεί και να τιμωρηθεί παραδειγματικά, να δούμε πού ανήκει και ποιος είναι και τι είναι. Αλλά ρε φίλε Γιώργο, ναι, γιατί δεν λες ότι οι δολοφόνοι του παλικαριού, του. Σωστό και αυτό. Πώς το λέγανε, ρε, του Νάσου. Σωστό του Νάσου. Και αυτό. Βρίσκονται, κυκλοφορούν ελεύθεροι, ναι, ακόμα. Υπάρχει εκεί κάμερα να. Υπάρχει κάμερα. Κάμερα, ξέρω, κάμερα υπάρχει μέσα στα πανεπιστήμια, δεν ξέρω αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει. Στον δρόμο δεν έγινε αυτό, ρε. Και στον δρόμο έγινε. Κάποιοι και στα πανεπιστήμια. Δεν ξέρω. Ναι, εκεί δεν υπάρχει, ναι, κάμερα. Ναι. Γιατί πρέπει να υπάρχει, δηλαδή πρέπει να υπάρχει κάμερα για να βρεθεί ο υπέτης, ο κατηγορούμενος. Λέμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτό έχεις δίκιο. Γιατί και στο φιλοπάπου τους βρήκανε. Ναι, γιατί ένα παλικάρι είναι εδώ και 1,5-2 χρόνια κάτω από το χώμα. Οι γονείς του το κλαίνε, ήρθε να δει ένα μάτσα από την Κύπρο και το πήγανε με, αυτό, το πήγανε με την κάσα. Απόλυτα. Και κάποιοι κύριοι, όχι γιατί είπες για γόνους μεγάλων οικογενειών. Είπες για γόνους μεγάλων οικογενειών. Κατάλαβες. Ναι. Είναι υπεράνω του νόμου, ναι, δηλαδή. Όχι, λέω, μήπως ταυτίζεται η άποψή σου με αυτό που λέω. Σου λέει, μήπως ισχύει και σε αυτή την περίπτωση, αυτό σου λέει. Εντάξει, μπορεί, γιατί αυτό ισχύει που σε λέω. Από την εποχή του Παγκρατίδη, να πούμε, που ήταν ένας απλός. Παγκρατίδης ήταν ο Δράκος, να πούμε, έτσι, του ΣΕΙΞΟΥ. Ναι, υποτίθεται, δεν ήταν αυτός, ναι, αλλά ήταν γόνος μιας πολύ πλούσης οικογένειας, ναι, το όνομα, εντάξει, είναι και γνωστό, το λέμε στον αέρα. Ναι, δεν χρειάζεται. Το πηγαδεύσε στο εξωτερικό και πιάσαμε τον Φουκαρά, αυτό που ήταν ένας απλός πανηστηριτής, για αυτούς που υπάρχουν εκατοντάδες. Ναι, ναι, άμπρα, σωστό, σωστό. Ήταν ένας Φουκαράς, να πούμε, και πιάσαν αυτόν. Απλά θέλω να σε πω ότι, επειδή έχω περάσει από τις ιστορίες, ότι η προσωπική ασφάλεια μιας ΠΑΕ, που πηγαίνει και εκτός έδρας, γνωρίζει τους πάντες, να ξέρεις. Δηλαδή, όχι μόνο τους δικούς της, αλλά γνωρίζει και άλλους οπαδούς. Δηλαδή άμα πας π.χ. ρε παιδί μου στην Τούμπα, έτσι με μια security και είσαι και δεν είσαι ρε παιδί μου δικός σου, είσαι άλλης ομάδας, αμέσως σε δίνουν και λένε αυτός. Ναι, εμένα, για να το κλείσουμε, γιατί έχουμε ένα ακόμα και κλείνουμε έτσι, και την εκπομπή. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ ύποπτο το timing που γίνεται ενώ ο ΠΑΟ κερδίζει 1-0. Το γήπεδο και οι οπαδοί με τους οποίους γίνεται το συγκεκριμένο, γιατί πήραν ρετσίνες, μπύρες, καφέδες στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία, και επίσης το ότι είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, αυτό... Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να βρεθεί άμεσα, να δούμε ποιος είναι, τι είναι να αυτοποιηθεί και να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Λοιπόν, Γιώργη, κλείσε και εμείς μετά, με το που κλείνουμε την εκπομπή πάμε σκομπάρο. Πότε έρχεσαι? Ξέρω, μου είπες για τον Μαυκοκούλα και τον Μπουγάτσο και τον Ραπτόπουλο, θα είναι όλοι εκεί. Όχι, ρε φίλε, τι είναι αυτά που λες? Στον αέρα λες τέτοια πράγματα. Τι πράγμα είναι? Μας δίνεις. Ποιος θα δει, ρε? Όχι, ρε φίλε. Κρατάς μυστικά, δηλαδή πραγματικά είσαι. Τι να πω, ρε φίλε. Έχει έμειθος. Τώρα ξέρεις, περνάω από το Μακεδονία Παλά στην Αττική στους αστυνομικούς. Μ' ακούσαν και γυρίσαν. Λέει, αμάν, ο Μπουγάτσος και ο Μακουκούλα. Άντε, κλείσε ρε κάρτον. Τώρα οι αστυνομικοί είναι δίπλα μου. Δεν ξέρω, κλείσε ρε κάρτον. Μακεδονία Παλά περνά. Γεια σου, Γιώργη. Γεια σου, Γιώργη. Στο κωδικό 561, Ουαλία, Ιρλανδία 1-0, Σλοβενία, Βουλγαρία 0-1, τα υπόλοιπα 0-0, στα μάτς το 10 παρατέταρτο. Λοιπόν, στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε μου Τάσο, Άντζελο εδώ. Γεια σου, ρε Άντζελο. Για χαιρετήσω και το Ζάχο. Έχεις, Ζάχο, χαιρετίσματα από το φίλο μου εδώ δίπλα μου, τον Τασούλη. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Τι λέει το ασπρόμαυρο πευκοχώρι? Το ασπρόμαυρο πευκοχώρι. Καλά είναι. Οδεύει προς το τέλος του. Τα οικονομήσαμε, τα φορτώσαμε τώρα στα πορτιά. Μόνο για κανένα δύο μήνες είστε, ρε, για να ερχόμαστε εκεί. Τον άλλο χρόνο τι να σας κάνουμε? Ούτε στο χάρτη δεν υπάρχετε. Μόνο κανένα δύο μήνες ρουφάτε το αίμα του κόσμου εκεί πέρα, 100 ευρώ τη βραδιά. Έτσι. 12 ευρώ το καλαμάρι, 6 ευρώ η ρετσίνα. Και ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, να πούμε. Την επόμενη φορά θα σε πάω σε καλύμα, πρόσεχε τι λες. Καλά, καλά. Την επόμενη φορά θα έρθω με Sleepy Bank. Ό,τι πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Γιατί ψέματα είναι ότι είστε για δύο μήνες, για δύο-τρεις μήνες είστε, για παραπάνω. Γιατί έχεις παράπονο. Άλλο λέω, ρε Παξιμάδη, δεν το λέω για σένα. Μάλιστα. Τι λέει, Τάσο?
Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι. Καλά μου φάιδες. Τον έκανε τον άνθρωπο. Έλα, λέγε. Καλά. Λέγε, έχεις ένα λεπτό και κλείνουμε εκπομπή. Λέγε. Τίποτα για τη φωτοβολίδα ήθελα να πω. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω ήταν δικός μας, ήταν προβοκάτσια, ήταν όποιος ήταν που ήταν να βρεθεί να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Ό,τι λέει ο ΚΑΠ για τις ομάδες, για τους φιλάθλους κτλ. Κτλ. Ποινικό να ισχύσει. Τώρα τι άλλα, κάτι γάβρος που περιμένουν να ξέρεις τώρα να τιμωρηθεί ο ΠΑΚ με 15 αγωνιστικές, γιατί το είχα δει μέσα από το YouTube εγώ. Και φώναζε ένας τις νέες μήνες παδός του Πανιόνιου, ήταν γάβρος, ήταν 10 αγωνιστικές να φάτε κτλ. Λοιπόν, ξέρεις τι λέω, τις κοντής λέει δεν τις στενή τρίχες. Δηλαδή, θέλω να σου πω τώρα, αν δεν μπορείς να κερδίσεις μια ομάδα στον αγωνιστικό χώρο και ζητάς την τιμωρία της, είτε λέγεσαι Ολυμπιακός, είτε λέγεσαι Παναθηναϊκός, είτε λέγεσαι Ηρακλής, Άρης, οτιδήποτε, δεν χρειάζεται. Εντάξει, να τιμωρηθεί ο νόμος είναι, αυτό, εγώ πιστεύω είναι... Σωστό το είπες, αυτό που προβλέπει ο ΚΑΠ, αυτό που για να μην μπορεί να λέει κανείς. Εγώ σαν παοξής λέω το εξής. Εγώ λέω το εξής. Εάν είναι παοξής, τι λέει ο ΚΑΠ και με το παραπάνω. Δεν, έχω κανένα, αλλά, δεν υπάρχει παραπάνω. Παραπάνω δεν υπάρχει για να, για να ισχύουν νόμοι προς όλες τις ομάδες. Να μην μπορεί να, λέει, να μην μπει και ο κακεντρεχής. Αυτό είναι το σωστό. Να μην μπορεί να μπει ο κακεντρεχής ο Ντρούλινγκ ότι κοίτα να δεις ευνοεί το ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Όχι, Ζαχό, αυτό που λέω. Πιστεύω μιλάω και εγώ ελληνικά. Είπα ακριβώς από τον λόγο. Μα ακριβώς, μα συμφωνώ με αυτό που λες γι' αυτό. Ναι, με το παραπάνω. Αλλά εγώ και να γίνει κάτι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, δεν έχω πρόβλημα να παίξω εκτός έδρας, επειδή ξέρω την ομάδα μου, έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου. Ας πούμε και να ρίξω τρία, δεν θα ζητήσω την τιμωρία ούτε του Άρη ούτε του Παναθηναϊκού. Όταν έχεις καλή ομάδα θα κερδίσεις φίλε. Άμα έχεις καλή ομάδα. Αυτό λέω. Αυτό λέω, αν έχεις καλή ομάδα. Και ήταν μέσα στο πρόγραμμα βέβαια. Έγινε Άντζελο. Έγινε αγορινά. Λοιπόν παιδιά να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Αύριο εδώ θα είμαστε. Αύριο εδώ θα είμαστε. Στο υπέροχο, πανέμορφο, τουριστικό Πεφοβόρη. Πολύ άλλαξε. Επέρασα καλά. Ναι, η φωνή σου πολύ άλλαξε. Έκανε κουμάντο. Με βρήκε σπίτι. Ο Άντζελο. Με βρήκε σπίτι. Ναι, είναι ασχολείται με αυτά. Θα σου πω. Με έκανε καλό κουμάντο παλικά. Λοιπόν, δύο πραγματάκια πριν κλείσουμε. Αυστρία Σουηδία 1-0 μόλις τώρα στο 735 κωδικό. Λοιπόν, αύριο θα το δείξουμε, γι' αυτό λέμε ότι καθημερινά ναι. Είμαστε από τις 8 στις 10. Θα μου το αναλύσεις εσύ για το εξώδικο του Σούλη, ρε. Το οποίο ψιλοθάφτηκε. Του Μαρκόπουλου. Τον είδα στο Σκλαβενίτη στο εμπορικό. Δεν είχε να ψωνίσει ο άνθρωπος γιατί λέει το χρωστάτε κάτι λεφτουδάκι. Εγώ τον είδα με κουστούμι, κάτσε καλά. Τον είδα να πούμε με το. Ψιλοθάβεται όμως. Όχι, χαμογελαστό. Όχι, λέω είδες. Είδες ψιλοθάβεται, λέω. Αν είναι κάτι για τον Άρη θα το βλέπεις, ξέρω εγώ, που να το έλεγε η Σιδή στον 9. Λέω. Εντάξει, εσύ τώρα πρέπει να ασχολείσαι και με τον μπάσκετ, γιατί μόνο κύφθουρα. Α, όχι, εντάξει. Θορούσε δηλαδή. Πόσα χρόνια θα πάει στο τάδε με τον μπάσκετ. Θα σου πω, όχι. Έπεσε και μάλιστα. Ακριβώς το αντίθετο. Αλλά θα τα. Στο μπάσκετ, πόσα χρόνια θα πάει στο πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα, ο Άρης από το τότε που πήρε από τον Μπάουκ. Τελευταία φορά έχει να πάρει. Το 92. Ωραία, φίλε, 22 χρονών ήμουν. 91, ναι. Ωραία, φίλε. Ο Αυτοκράτορ. Ναι, εσύ πόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Από εκείνη τη χρονιά, στην επόμενη. Αουφίντερζε, λοιπόν, θα πούμε αύριο. Πού πάμε, θα πει. Πού θα πάμε, στο Μπουγκατσίνιο. Πάμε να πιούμε ένα ξύδι, να γίνουμε καλά στο Σκουμπάρ. Με τα ωραία πλασματάκια. Πολύ ωραίο μπαράκι, καθαρά ποτάκια γιατί έχουμε ξαναπάει. Έτσι. Και ο Μανώλης εκεί, το παλικάρι μας είναι φιλαράκι από παλιά. Υπέροχες θέρες υπάρξεις. Κάτσε καλά. Ξανά πλασματάκια. Θέλει πρεπέστατα. Και όχι μόνο σαν πελάτες. Και από Δευτέρα να πούμε ότι. Και οι σερβιτόρες είναι κάτσε καλά. Και όλα τα κορίτσια τη χέρια μου. Φτάνει, ό,τι τελικό είπε. Την αλήθεια λέει. Την αλήθεια λέει. Δεν βλέπω και καλά. Έχω 600 μοιοπία. Δεν πειράζει. Να πούμε ότι από Δευτέρα το Εσκομπάρ. Θα έχουμε μια διαφορετική σχέση με θα το είναι εδώ υποστηρικτής εκπομπής. Εντάξει. Θα είναι υποστηρικτής εκπομπής. Και επισήμως να πούμε. Πάμε τώρα να πιούμε κανένα ξύδι να γίνουμε πάμε, καλά. Πάμε. Να έρθουμε στα κέντρα μας. Αύριο. Και να λύσουμε αυτή την παρεξήγηση οι δυο μας. Ναι. Πόσο κόσμο είχε ο Άρης στο Καφτατζόγλιο. Με τον Μπουγάτσα. Λοιπόν, αύριο στις 8 εδώ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Auf Wiedersehen.